Είμαι η Δέσιμο Καρόντες. Ωραία, οπότε ξεκινάμε και επίσημα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να συστηθώ για όσους δεν με ξέρουν. Το όνομα είναι Μαβίνα Πανταζάρα. Είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Και μαζί με την κυρία Ελένη Τζιάφα, επίσης αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ίδιο τμήμα, θα έχουμε το συντονισμό της σημερινής ναυτήρια συνεδρίας. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους και της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και του ΕΚΠΑ στο 14ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Θα δώσω το λόγο στην Ελένη για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω και καταρχάς να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της εταιρείας της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Συνεδρίου, κύριο Κώστα Βαλεοντή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι καθηγητές και καθηγήτριες, πρόεδροι και εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών, φοιτητές και φοιτήτριες, φίλες και φίλοι της Ορολογίας. Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, του 14ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, σας καλωσορίζω στην ανακτήρια συνεδρία του. Αν κάποιος ή κάποια επισκεφτεί τον ιστότοπο της Ελέτων, στην αρχική ιστοσελίδα, την ιστοσελίδα της υποδοχής, θα βρεθεί μπροστά σε τέσσερις τίτλους θεμάτων που περιλαμβάνουν όμως αντίστοιχους υπερσυνδέσμους. Πρώτο θέμα. Ορολογία, το κέντρο μιας αέναης διαδρομής ανάμεσα στη γνώση και στη γλώσσα. Αυτός ο πρώτος υπερσύνδεσμος οδηγεί σε ένα μικρό βίντεο, το οποίο περιγράφει και απεικονίζει τον ουσιώδη ρόλο που παίζει η ορολογία, η όρη, ως αδιάλειπτη διεπαφή ανάμεσα στη γνώση, τις έννοιες και στη γλώσσα, τις λέξεις, και τονίζει τη διαθεματικότητα του τομέα της ορολογίας. Δεύτερο θέμα. Η θαυμάσια γραμμή της επικοινώνησης των εννοιών. Ο δεύτερος υπερσύνδεσμος οδηγεί σε ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει παραστατικά τον ρόλο των θεμελιωδών εννοιών της ορολογίας στη μετάδοση και επικοινώνηση των εννοιών από έναν ανθρώπινο νου πομπό σε έναν ανθρώπινο νου δέκτη. Τρίτο θέμα. Οι διαγλωσσικές αρχές σχηματισμού όρων κατά ίζω. Ο τρίτος υπερσύνδεσμος οδηγεί σε ένα κείμενο που απαριθμεί και περιγράφει τις βασικές διαγλωσσικές αρχές, τις οποίες έχει προσδιορίσει διεθνώς ο ΙΖΟ, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, και στα ελληνικά ο ΕΛΟΤ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, και οι οποίες εφαρμόζονται στο σχηματισμό των όρων. Πρόκειται δηλαδή για τα πρότυπα ΙΖΟ 704 και ΕΛΟΤ 402, το αντίστοιχο ελληνικό. Τέταρτο θέμα. Μηχανισμοί σχηματισμού ελληνικών όρων. Αυτός ο τέταρτος υπερσύνδεσμος οδηγεί σε ένα κείμενο το οποίο περιγράφει τους βασικούς μηχανισμούς σχηματισμού ελληνικών όρων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 402. Και τα τέσσερα παραπάνω θέματα αποτελούν βασικές επόψεις της ορολογίας ως επιστημονικού τομέα και της ελληνικής ορολογίας των ελληνικών όρων, δηλαδή ιδιαίτερα. Από αυτά, για αυτά ή σε σχέση με αυτά τα θέματα προκύπτουν τα διάφορα ζητήματα που έχουν απασχολήσει και απασχολούν τα συνέδρια Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Στη διαδρομή από τον ανθρώπινο νου πομπό στον ανθρώπινο νου δέκτη ακουμπούν όλα τα ζητήματα της ορολογίας, τόσο τα γενικά που αφορούν οριζόντια όλα τα θεματικά πεδία, όσο και τα ειδικά που αφορούν κάθε ιδιαίτερο θεματικό πεδίο. Εκ μέρους της Ελέτων, ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης του 14ου Συνεδρίου. Τους φορείς συνδιοργανωτές και ιδιαίτερα το ΕΚΠΑ, που έχει συμμετάσχει σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια, στα περισσότερα ως κύριος συνδιοργανωτής, όπως και στο παρόν, παρέχοντας στα παλαιότερα συνέδρια το χώρο διεξαγωγής της πανηγυρικής εναρκτήριας συνεδρίας και σε τούτο το συνέδριο την τεχνική υποστήριξη για την επιγραμμική διεξαγωγή των εργασιών του. Δεύτερον, τους χορηγούς του συνεδρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αρρωγό μέλος της Ελέτων και χορηγό της έκδοσης του τόμου των ανακοινώσεων που έχετε πάρει όλοι, την Πανελλήνια Άνοιξη Μεταφραστών, χορηγό της διερμηνίας αγγλικά-ελληνικά της δεύτερης συνεδρίας εργασίας,
και το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, χορηγό της διερμηνίας της ανοιχτής συζήτησης στη νοηματική γλώσσα. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής και της Γραμματείας. Τους ομιλητές, τις ομιλήτριες και συγγραφείς των ανακοινώσεων, τη συντονίστρια, τους συνομιλητές και συνομιλήτριες της ανοιχτής συζήτησης και τέλος όλες και όλους εσάς που τιμάτε με την ηλεκτρονική παρουσία σας τη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση του 14ου συνεδρίου. Εύχομαι η παρακολούθηση του συνεδρίου να είναι για σας ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και αποδοτική. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαλεοντή. Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα απευθύνει χαιρετισμό η αναπληρώτρια καθηγήτρια και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, κυρία Μαβίνα Πανταζάρα. Κύριε Πρόεδρε της ΕΛΕΤΟ, κυρία Πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αγαπητοί και κύριε και κύριες εκπρόσωποι των συνδυασμών, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές, φοιτήτριες, φίλες και φίλοι της ορολογίας, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο 14ο συνέδριο. Για την ιστορία να θυμίσω ότι το πρώτο συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία είχε πραγματοποιηθεί το 1997 και είχε φιλοξενηθεί στο ιστορικό παλαιό αμφιθέατρο της Ιατρικής και σήμερα Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου μας. Και φέτος το 14ο συνέδριο επιστρέφει ξανά στο ΕΚΠΑ, αυτή τη φορά όχι στους φυσικούς αλλά στους εικονικούς του φόρους μέσω του WebEx. Το 14ο συνέδριο διοργανώνεται εκτός από την ΕΛΕΤΟ και το ΕΚΠΑ με την αρρωγή και την πολύτιμη συνεργασία μιας πλειάδας ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων, συνολικά 11. Είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, ο Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, η Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασιολογίας και το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας. Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Συνεδρίου συγκροτήθηκε από εκπροσώπους όλων αυτών των φορέων και συνεδρίασε τακτικά, διαδικτυακά πολλές φορές μέσα στους τελευταίους μήνες για να φέρει εις πέρας όλες τις απαιτούμενες εργασίες της διοργάνωσης. Η Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Συνεδρίου αποτελείται από 28 μέλη με πρόεδρο την κυρία Άννα Αναστασιάδη Σημεωνίδη, ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρώτη Αντιπρόεδρο την κυρία Μαριάννα Κατζογιάννου, αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεύτερο Αντιπρόεδρο την ομιλούσα και ως επίτιμα μέλη δύο εξέχοντες καθηγητές που ανέκαθεν πλαισιώνουν και στηρίζουν το έργο της ΕΛΕΤΟ. Το καθηγητή γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοντό και τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Θεοδόση Τάσιο. Η Επιτροπή εξέτασε τις προτάσεις για ανακοίνωση και ενέκρινε τις ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν σε αυτές τις τρεις ημέρες του συνεδρίου. Συνολικά 26 ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν. Τα πλήρη κείμενα περιλαμβάνονται στον τόμο που έχετε λάβει όλοι ηλεκτρονικά. Παραδοσιακά τα συνέδρια Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία είναι αφιερωμένα σε σημαίνουσες προσωπικότητες των ελληνικών πραγμάτων και της επιστήμης. Φέτος για πρώτη φορά το 14ο συνέδριο είναι αφιερωμένο σε μια γυναίκα, σύμβολο, την Υπατία, φιλόσοφο και μαθηματικό που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Για την Υπατία και την παρουσία των γυναικών στην ιστορία των μαθηματικών θα έχουμε την τιμή να μας μιλήσει απόψε η προκεκλημένη ομιλήτρια, κυρία Σοφία Λαμπροπούλου, καθηγήτρια μαθηματικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτικό μέλος του δικτύου Greek Women in Mathematics, η οποία θα εκφωνεί στην πανηγυρική ομιλία της σημερινής εκδήλωσης. Η καινοτομία του φετινού συνεδρίου είναι η εισαγωγή θεματικής συνεδρίας σε σύνδεση με το τιμόμενο πρόσωπο, η οποία εν προκειμένου αφορά το επιστημονικό πεδίο των μαθηματικών σε σχέση πάντα με την ελληνική γλώσσα και ορολογία, και θα ακολουθήσει αμέσως μετά την ομιλία της κυρίας Λαμπροπούλου. Προσκεκλημένος ομιλητής του 14ου συνεδρίου, έχουμε την εξαιρετική τιμή να είναι ο κύριος Χριστόφρος, ομότιμος καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Σερβά Μομπλόν της Γαλλίας και κάτοχος έδρας ΕΡΑ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η ομιλία του
Αύριο με θέμα Ontology for Terminology, a passport to the digital world, θα πραγματοποιηθεί το πρωί στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά χάρη στην ευγενική χορηγία της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. Το 14ο συνέδριο θα ολοκληρωθεί παραδοσιακά το απόγευμα του Σαββάτου με την καθιερωμένη ανοιχτή συζήτηση. Το φετινό θέμα, έμφυλη και συμπεριληπτική γλώσσα και ορολογία, επίκαιρο παρά ποτέ, θα αναλάβουν να αναπτύξουν φωτίζοντας τις ποικίλες διαστάσεις του, τόσο θεωρητικές όσο και πιο πρακτικές, 8 εξαίρετοι συνομιλητές και συνομιλήτριες, με αλφαβητική σειρά, ο Αργύρης Χαρχάκης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η κυρία Μαρία Γκασούκα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η κυρία Κατερίνα Ταλακούρα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η κυρία Άννα Ιορδανίδου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Λίο Καλοβυρνά, συγγραφέας και ψυχαναλυτής και μεταφραστής, η κυρία Εμμανουέλα Πατινιατάκη, ερευνήτρια και ακαδημαϊκό στον χώρο της γλωσσικής και αισθητηριακής πρόσβασης, η κυρία Θεοδοσία Παυλίδου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η κυρία Ελισάβετ Χανταβαρίδου από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η πρόεδρος της Επιστημονικής μας Επιτροπής, κυρία Άννα Αναστασιάδη Σημαίνου. Η ανοιχτή συζήτηση θα διεξαχθεί σε διαφορετικό σύνδεσμο που σας έχει σταλεί. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό και για κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης, θα υποστηριχθεί από διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα με την ευγενική χορηγία του Σωματείου Διερμηνών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Εκ μέρους λοιπόν της ΕΛΕΤΟ και του ΕΚΠΑ, σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο 14ο συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην διοργάνωσή του και εύχομαι καλή επιτυχία και δόδοση στις εργασίες τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πανταζάρα. Και τώρα, για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χαιρετισμό θα απευθύνει η πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Άννα Αναστασιάδη Σημειονίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι της ΕΛΕΤ, εκ μέρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Επιστημονικής Επιτροπής του 14ου Συνεδρίου με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας ΕΛΕΤΟ, με πολύ χαρά σας καλωσορίζω στην εναρκτήρια συνεδρία του. Η Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Συνεδρίου αποτελείται από 28 μέλη, με πρώτη αντιπρόεδρο τη Μαριάννα Κατσογιάννου, αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεύτερη αντιπρόεδρο τη Μαβίνα Πανταζάρα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ως επίτιμα μέλη, δύο εξέχοντες καθηγητές, σταθερούς τηλεοβάτες του έργου της ΕΛΕΤΟ, τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόση Τάσιο και τον καθηγητή γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ Παναγιώτη Κοντό. Η Επιστημονική Επιτροπή εξέτασε τις 27 περιλήψεις που υποβλήθηκαν και τις ενέκρινε όλες γιατί ανταποκρίνονταν στα αυστηρά κριτήρια που είχαν τεθεί. Αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί φανερώνει το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει η ΕΛΕΤΟ από το 1997 το πρώτο της συνέδριο, με τα συνέδρια αλλά και με τις άλλες δραστηριότητές της. Δεν υποβλήθηκαν τα πλήρη κείμενα για 26 εισηγήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς και στον τόμο των πρακτικών, ο οποίος έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους συνέδρους, ενώ λίγο διάστημα μετά τη λήξη του συνεδρίου, πρακτικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Όπως έχει ήδη λεχθεί, τα συνέδρια της ΕΛΕΤΟ Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία αφιερώνονται σε σημαντικές προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων και της επιστήμης. Φέτος, το 14ο συνέδριο είναι αφιερωμένο στην Ιππατία, για την οποία θα μας μιλήσει απόψε η Σοφία Λαμπροπούλου, καθηγήτρια μαθηματικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φέτος, όπως ακούσαμε, προθετημένος ομιλητής του 14ου συνεδρίου είναι ο Χριστόφος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Savoie Mont Blanc της Γαλλίας και κάτοχος έδρας ΕΡΑ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη. Ας μου επιτραπεί να επαναλάβω ότι η ομιλία του καθηγητή Ρος θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, στην αγγλική γλώσσα
με ταυτόχρονη διερμηνία και γενική χορηγία της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, για την οποία ευχαριστούμε. Όπως κάθε φορά, το 14ο συνέδριο θα κλείσει με την καθιερωμένη ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 11 Νοεμβρίου, η οποία θα διεξαχθεί σε διαφορετικό σύνδεσμο και είναι ανοιχτή για το κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο και για να κάνουμε τη συμπερίληψη πράξη και υποστηριχτεί με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, χορηγία του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής, το οποίο ευχαριστούμε θερμά. Το φετινό θέμα, έμφυλη και συμπεριληπτική γλώσσα και ορολογία, ένα θέμα σε αρμονία με τη συνεισφορά των γυναικών στην επιστήμη, όπως η υπατία, αλλά και ένα θέμα που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, θα το επεξεργαστούν συνθετικά μέσα στο σύντομο δυστυχώς χρόνο που διαθέτουν 8 διακεκριμένες προσωπικότητες στον χώρο των γραμμάτων. Για καλύτερη πρόσληψη, το γενικό αυτό πλαίσιο διαιρέθηκε σε 3 μέρη. Πρώτον, χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στον επιστημονικό και δημόσιο χώρο, με ομιλήτριες όπως ακούσαμε τη Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη Θεοδοσία Σούλα Παυλίδου, ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και την Άννα Ιορδανίδου, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Το δεύτερο μέρος έχει τον τίτλο «Όψεις του ρατσισμού», με ομιλητές τον Αργύρη Αρχάκη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και τον Λίο Καλοβιρνά, συγγραφέα και ψυχαναλυτή, και ομιλήτρια την Εμμανουέλα Πατινιωτάκη, διδάσκουσα στο University College London στην Αγγλία και ερευνήτρια στο χώρο της γλωσσικής και αισθητηριακής πρόσβασης. Και τέλος, το τρίτο μέρος, με τίτλο «Πρακτικές συμπεριληπτικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό χώρο», θα έχουμε δύο ομιλήτριες, την Κατερίνα Δαλακούρα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την Ελισάβετ Χανταβαρίδου, βιβλιοοικονόμου στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής, ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης του 14ου Συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ και πρώτα-πρώτα τον πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, Κώστα Βαλεονδή, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια, αν ιδιωτελώς, περιβάλλει το έργο της ΕΛΕΤΟ με περισσή αγάπη, υπομονή και αφοσίωση. Τους 12 φορείς συνδιοργανωτές και ιδιαίτερα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αδιάλειπτη συμμετοχή, τις περισσότερες φορές ως κύριος συνδιοργανωτής, όπως και στο φετινό, στο οποίο παρέχει την τεχνική υποστήριξη για τη διαδικτυακή διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για τη συνεπή παρουσία και συμβολή του σε όλα τα συνέδρια της ΕΛΕΤΟ, με τη σταθερή συμμετοχή του σε επίπεδο καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Ευχαριστώ επίσης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, χορηγό της έκδοσης του τόμου των πρακτικών, τα μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής και της Γραμματείας, την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών και το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, τις ομιλήτριες, τους ομιλητές και συγγραφείς των ανακοινώσεων, τις προσκεκλημένες και τους προσκεκλημένους στην ανοιχτή συζήτηση και τέλος, όλες και όλους εσάς που τιμάτε με την ηλεκτρονική παρουσία σας τη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση του 14ου Συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλες και όλους και ευόδοση των εργασιών του 14ου Συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασιάδη. Και τώρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον χαιρετισμό θα απευθύνει η Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας, κυρία Μαριάννα Κατσογιάννου. Καλησπέρα σας. Με μπιπ ξεκίνησα. Ελπίζω να μην ακούστηκε πολύ δυνατά. Άλλη μια χρονιά, λοιπόν. 14 συνέδρια. Άλλη μια χρονιά. Άλλη μια φορά νιώθω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή που θα χαιρετήσω αυτό το συνέδριο και μάλιστα πάλι με δύο ρόλους, αυτό μου σημαίνει συχνά τελευταίος, ως Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά και ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευτυχώς ο πρώτος ρόλος της Αντιπροέδρου δηλαδή δεν θα με αναγκάσει να σας κουράσω, περιγράφοντας πώς δουλέψαμε τον αριθμό των ανακοινώσεων, αυτό ευτυχώς το έκανε η Πρόεδρος, γλιτώσατε από μένα. Αλλά ως αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Θέλω να σας θυμίσω πρώτα-πρώτα την μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου συνεδρίου που με τον ίδιο διαδικτυακό τρόπο φιλοξενήσαμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάναμε μια αρχή που ίσως αποδειχτεί χρήσιμη τελικά. Αλλά κυρίως πρέπει να σας μεταφέρω το χαιρετισμό πάρα πολλών συναδέλφων. Ξέρετε, στην Κύπρο έχουμε ανθρώπους που μπορεί πάντοτε να μην μπορούν να συνδεθούν, να μην μπορούν πάντοτε να παρακολουθήσουν, αλλά ενδιαφέρονται για το αντικείμενο και υπάρχουν συνάδελφοι που εργάστηκαν για τη διοργάνωση αυτή, εργάστηκαν για την επιτυχία του συνεδρίου και με τον δικό τους τρόπο κάθε φορά, με κάποιον τρόπο συνεισφέρουν στην προώθηση αυτού του στόχου που είναι κοινός για όλους. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τους έχουμε ακόμη πιο κοντά μας, αλλά ξέρω ότι είναι παρόντες και ξέρω ότι θα ήθελαν να σας μεταφέρω το χαιρετισμό τους από την Κύπρο. Τώρα το να αρχίσω να θυμίζω σε εσάς που έχετε φτιάξει την ΕΛΕΤΟ το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο θεσμό, ότι είναι επιτέλους ένας καταξιωμένος θεσμό ύστερα από 30 χρόνια συνεδρίων, νομίζω ότι μου φαίνεται τελείως περίτω. Όλοι ξέρουμε τι είναι πια το συνέδριο της ΕΛΕΤ, όλοι ξέρουμε νομίζω γιατί είμαστε εδώ. Και οι περισσότεροι από εμάς είναι και πάρα πολύ καιρό εδώ. Καλύτερα να πω κάτι θα έλεγα για το φετινό θέμα, δηλαδή για τη φιλόσοφο Υπατία. Από όλα όσα μπορούν με αφορμή το αφιέρωμα στην Υπατία να υποθούν για το ρατσισμό, για το σεξισμό, για τη συμπεριληπτική γλώσσα, νομίζω ότι όσα μπορούν να υποθούν για αυτό το θέμα, με αυτή την αφορμή, θα τα ακούσουμε όλοι μας το Σάββατο στην ανοιχτή συζήτηση. Ακούσατε ήδη για τη δομή της συζήτησης και το ποιοι συμμετέχουν. Οπότε, σειρά μου να πω δύο λόγια για την άλλη όψη αυτού του φαινομένου, η υπατία, όπως το ονομάζω, δηλαδή για το γεγονός ότι η υπατία ήταν μαθηματικός. Θεωρώ ότι ήδη από τους παρόντες πάρα πολλοί ξέρουν ότι οι θεμελιωτές της επιστήμης των μαθηματικών έχουν ασχοληθεί με θέματα γλώσσας. Νομίζω ότι είναι κάτι που στο χώρο αυτών που ασχολούνται είναι αρκετά γνωστό. Στην πραγματικότητα, όποιο μεγάλο όνομα μαθηματικού θα σας έρθει πρώτο στο νου, μπορείτε να ξέρετε ότι έχει ασχοληθεί με θέματα γλώσσας. Είναι κάτι γνωστό σε όσους ασχολούνται και σε πολλούς από εμάς κατά την άποψή μου. Τους τελευταίους μήνες ανακαλύπτω με μια έρευνα που έχω ξεκινήσει ότι όλοι οι μεγάλοι μαθηματικοί έχουν ασχοληθεί με τη θεματολογία που έχουν ασχοληθεί και οι θεμελιωτές της ορολογίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Ενώ το πιο ειδικό πεδίο των τεχνητών γλωσσών με το οποίο ασχολούμαι, αλλά και γενικότερα το ποια είναι η προσέγγιση της γλώσσας στην όλη ιστορία των ιδεών. Δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά σήμερα γι' αυτό. Επιφυλάσσομαι για επόμενα συνέδρια, γιατί δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι μπορώ ήδη να υπογραμμίσω αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι τα μαθηματικά ως επιστήμη έχουν μια στενή σύνδεση με τη φιλοσοφία, με τη σκέψη, με την ιστορία των ιδεών, ότι τα μαθηματικά με αφορμή της οντότητας του κόσμου δημιουργούν ιδέες. Και σε αυτό το σημείο νομίζω βρίσκεται και η σύγκληση με την ορολογία και με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Οπότε είναι εξαιρετικά ευτυχές, πιστεύω, το αφιέρωμα αυτού του συνεδρίου και πιστεύω ότι θα δώσει αφορμή για πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις αργότερα. Η τελευταία μου υποχρέωση έτσι από το ρόλο της Αντιπρόεδρου δεν είναι μόνο υποχρέωση, πρώτα επιθυμία. Να ευχαριστήσω τους παρόντες. Νιώθω κάθε φορά που έχω να πω ότι ευχαριστώ τους παρόντες, νιώθω αυτή τη χαρά. Να ξέρω ότι η επιτυχία του συνεδρίου εξαρτάται από τη δική σας, από τη δική μου παρουσία. Να ξέρω ότι είμαστε εδώ, να βλέπω γνωστά πρόσωπα ή πρόσωπα που εμφανίζονται όλο το συχνότερα και που παραμένουν σταθερά στον ίδιο στόχο. Και με αυτό θέλω να τελειώσω, με αυτό θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, καλή επιτυχία σε όλους τους ομιλητές. Και πάρα πολλές ευχαριστίες σε όσους είναι σταθερά παρόντες, σε όσους στηρίζουν την ΕΛΕΤΟ, τους ανθρώπους της ΕΛΕΤΟ, το έργο της ΕΛΕΤΟ και τους στόχους της, που πιστεύω ότι είναι κοινή σε όλους μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε άλλη μία φορά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατσογιάννου. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τους χαιρετισμούς από εκπροσώπους των συνδιοργανωτών.
Για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, χαιρετισμό θα απευθύνει ο καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας, κύριος Παναγιώτης Κελάνδριας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε της ΕΛΕΤΟ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των διοργανωτών, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή για μένα να απευθύνω αυτό το σύντομο σε όλες και όλους σας, εκπροσωπώντας το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ως συνδιοργανωτή του 14ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. 26 χρόνια μετά την διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ, μπορούμε αβίαστα πλέον να πούμε ότι πρόκειται για θεσμό στον οποίο η επιστημονική κοινότητα δείχνει και δικαίως απόλυτη εμπιστοσύνη. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς δεδομένη τη εγκυρότητα του οργανωτικού φορέα και της επιστημονικής σοβαρότητας των συμμετεχόντων σε κάθε συνέδριο που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ, όπως φαίνεται κάθε φορά από τις ομιλίες που όχι μόνο ακούμε κατά τη διάρκεια των εργασιών και με απόλαυση διαβάζουμε στα πρακτικά, αλλά εμπλουτίζουν τόσο τις γνώσεις μας επάνω στον τομέα της ορολογικής έρευνας, όσο και την ίδια την ελληνική γλώσσα. Και τούτο το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι στην εποχή της ύστερης μοντερνικότητας, το μέλλον όλων των γλωσσών και πολύ περισσότερο των γλωσσών περιορισμένης διάχυσης, εξαρτάται από την εμπιστοσύνη που εμπνέουν στους χρήστες τους. Εμπιστοσύνη που με τη σειρά της εξαρτάται από τη δυνατότητα της γλώσσας να δημιουργεί και να ενσωματώνει στο λεξικό της όρους που εκφράζουν τις σύγχρονες ιδέες και τους επιστημονικούς νεοτερισμούς, αποφεύγοντας αυτό που η σύγχρονη μεταφρασιολογική έρευνα ονομάζει απώλεια γνωστικού πεδίου. Η συμβολή της ΕΛΕΤΟ σε αυτό το τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική όλα αυτά τα χρόνια, λόγω τόσο του σπουδαίου έργου που έχει επιτελέσει και που είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να επιτελεί, όσο και του ότι τα συνέδρια της υπηρετούν την ορολογία ως διεπιστημονικό πεδίο μέσα από τη συμμετοχή ορολόγων, ορογράφων, ειδικών επιστημόνων και μεταφραστών, κάθε ένας από τους οποίους από τη δική του οπτική και με τα δικά του μεθοδολογικά εργαλεία μας κάνει κάθε φορά και λίγο πιο σοφούς. Πρόκειται για προσωπική διαπίστωση, έχοντας συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά από τα συνέδρια της ΕΛΕΤΟ, από τα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι έμαθα αρκετά και σημαντικά πράγματα που αργότερα χρησιμοποίησα τόσο στα γραπτά μου όσο και στα μαθήματά μου. Τέλος, επιτρέψτε μου να τονίσω το πολύ σημαντικό γεγονός ότι μέσα από τα συνέδριά της η ΕΛΕΤΟ δίνει βήμα και σε νέους επιστήμονες, ερευνητές και συναδέλφους για να καταθέσουν τις επιστημονικές τους απόψεις και συμπεράσματα και μέσα από το διάλογο και την οικοδομητική κριτική να φεύγουν κάθε φορά με περισσότερα γνωσιακά αποθέματα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου να συνδιοργανώνει για μία ακόμα φορά συνέδριο με την ΕΛΕΤΟ, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού κύρους και άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, για να προσπαθεί με όσες δυνάμεις διαθέτει να συμβάλλει στην επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών των συνεδρίων της. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, κ. Κώστα Βαλαιοντή, και τα μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και όλους τους συντελεστές του συνεδρίου, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κελάνδρια. Και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τώρα, το χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, αναπληρωτής καθηγητής, κύριος Κωνσταντίνος Γκατζιώνης. Καλησπέρα και από μένα, ελπίζω να με ακούτε καλά. Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, συνάδελφοι συνδιοργανωτές, ομιλητές, συνεδροί. Είναι μεγάλη χαρά για το Τμήμα της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λίμνο και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο του να συμμετάσχουμε στο 14ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Συμμετέχουμε πρώτη φορά ως συνδιοργανωτές και για δεύτερη φορά με ανακοίνωση ως Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και Οργανωτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών. Και προφανώς ευχόμαστε για πολλές ακόμα φορές να είμαστε μαζί. Εμείς τα τελευταία 5 χρόνια στο τμήμα και στο εργαστήριό μας ανακαλύπτουμε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αυτή την πολύ ιδιαίτερη έκφανση της διεπιστημονικότητας που προκύπτει από το συνδυασμό της επιστήμης τροφίμων και ειδικότερα της εστιακής ανάλυσης με τα εργαλεία και τον κόσμο της ορολογίας. Το πεδίο της εστιακής επιστήμης είναι από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα στην ελληνική βιομηχανία, διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια. Αναγνωρίζουμε ότι κάθε επαγγελματίας και επιστήμονας αντιμετωπίζει προκλήσεις ορολογικής φύσεως στο πεδίο του και ακόμα περισσότερο μπορεί να υποφεληθεί από τα πολύ πρωτότυπα εργαλεία που προκύπτουν από το συνδυασμό της εστιακής ανάλυσης και της ορολογίας.
Η συνεχή παραγωγή νέας ορολογίας μέχρι τώρα περιοριζόταν στην αγγλική γλώσσα. Πλέον στα ελληνικά δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από την απόδοση των όρων και των ορισμών στα ελληνικά, στην ελληνική και ένα μεγάλο μέρος των εκφράσεων του ανθρώπου που μελετάμε εμείς στα εργαστήριά μας, σχετικά με την αισθητική αντίληψη των προϊόντων τροφίμων, βασίζεται σε μεθόδους αυτοαναφοράς από ανθρώπους, κυρίως με τη χρήση προφανώς της γλώσσας και των όρων. Ο συνδυασμός της επιστήμης τροφίμων και διατροφής με τον κόσμο της ορολογίας ανοίγει ένα νέο δρόμο για την ανάπτυξη εργαλείων που δεν περιορίζονται στην αποτύπωση της προτίμησης και της αρέσκειας όπως μέχρι τώρα γνωρίζαμε, αλλά και των συναισθημάτων προς τα προϊόντα της ψυχολογικής διάθεσης των καταναλωτών στο σύνολο της εμπειρίας, δηλαδή τη συσκευασία, το περιβάλλον κτλ. Κτλ. Χωρίς τη διάθεση αυτών των νέων εργαλείων ορολογίας στα ελληνικά, η καταγραφή και κατανόηση των παραπάνω σε μελέτες στα ελληνικά είναι περιορισμένη. Ήταν περιορισμένη διότι τα εργαλεία ήταν όλα στην αγγλική γλώσσα. Η νέα γνώση που προκύπτει και το βάθος που επιτρέπει στην κατανόηση της αντίληψης του ανθρώπου ως καταναλωτή είναι πολύτιμη, καθώς και το σύνολο της αλληλεπίδρασης μέσα από τη γλώσσα που μπορεί να προβλέψει την τελική επιλογή του καταναλωτή και να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βιομηχανία μας, δηλαδή στην ελληνική βιομηχανία και στα ελληνικά προϊόντα. Στο τμήμα συγκεκριμένα εδώ στη Λίμνο, εργαζόμαστε για την κατάρτιση των φοιτητών μας στην ορθή χρήση της ορολογίας και με κύριο στόχο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας παραγωγής γνώσης. Εργαζόμαστε προς το σκοπό αυτό, ακόμα και εντάσσοντας μέλη της ΕΛΕΤΟ, όπως την κυρία Παναγιώτη, που έχουμε την τιμή να έχουμε τα τελευταία χρόνια μαζί μας στο τμήμα ως μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, και έτσι έχουμε και ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της εταιρείας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι πρόσφατα συνάψαμε συμφωνητικό συνεργασία με τη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Term Cord, όπως τη γνωρίζουμε, και δίνουμε έτσι στους φοιτητές μας χειροπιαστά να καταπιαστούν οι ίδιοι με θέματα ορολογίας στο πεδίο τους και να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της ελληνικής ορολογίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με χαρά διαβάζω ότι το συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο στην Ιπατία. Είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα της αρχαιότητας, με σημαντική προσφορά στα μαθηματικά και στη φιλοσοφία, και καθότι εμείς είμαστε ένα τμήμα θετικών επιστημών, αναγνωρίζουμε αυτή την ιδιαίτερη και γενναία προσωπικότητα σε μια εποχή που πρέπει να σημειώσουμε δεν άφηνε περιθώρια στις γυναίκες για δημόσιο λόγο και ενασχόληση με τις επιστήμες. Αναγνωρίστηκε όμως παρόλα αυτά αξιοσημείωτα για τα αξιοσημείωτα πνευματικά της χαρίσματα και τα επιστημονικά της επιτεύγματα, μαζί και με την ευγλωτία της. Αλλά εγώ τη σημειώνω ως μια έμπνευση από την πορεία της κόντρα στο κατεστημένο της εποχής. Και την εκλαμβάνω ως απόδειξη και την εκλαμβάνουμε ως απόδειξη και παράδειγμα προς μίμηση ότι με την καινοτομία και την ποιότητα μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει, να διακριθεί και να βρεθεί να ηγείται των επιστημονικών εξελίξεων αντί απλώς να τις παρακολουθεί. Επομένως, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, στους ομιλητές, στις ομιλήτριες. Είμαι βέβαιος ότι το 14ο συνέδριο θα φέρει νέες γνώσεις, νέες ιδέες, νέες συνεργασίες, νέες γνωριμίες. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω τις εργασίες του. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία σε όλους. Και είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι με βάση αυτή την επιστημονικότητα που προσφέρει ο συνδυασμός, θα αναδείξουμε το ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως μητέρα πολλών γλωσσών του σύγχρονου κόσμου, όχι μόνο ως ένα ιστορικό επίτευγμα, αλλά και κυρίως τις ευκαιρίες της ελληνικής γλώσσας που φέρνει στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατζιόνι. Και στη συνέχεια, εκ μέρους του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κυρίου Γεωργίου Σταθινού, θα χαιρετήσει το συνέδριο ο κύριος Βαγγέλης Καμαριωτάκης. Καλησπέρα σε όλους. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω θερμά τις εργασίες του 14ου συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ, Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, που για δεύτερη φορά διεξάγεται διαδικτυακά. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την προσπάθεια και τους συζητητές για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που θα παρουσιάσουν. Η μηχανική πάντα, αλλά και τότε έως φορέας από την ίδρυσή του, ανέπτυξε και υποστήριξε δραστηριότητες που είχαν ως αντικείμενο την ανάδειξη ζητημάτων σχετικών με τη γλώσσα και την ορολογία. Στόχος μας ήταν και είναι αφενός η προστασία της γλωσσικής μας κληρονομιάς και αφετέρου η υποβοήθηση των μηχανικών στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στην επιτέλεση του έργου τους ως επιστήμονες και ως επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό το ΤΕΕ είναι ιδιαίτερα περήφανο που συμμετέχει ως συνδιοργανωτής και σε αυτό το συνέδριο με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς. Είμαστε περήφανοι γιατί ως τεχνικό επιμελητήριο συνεχίζουμε μια δουλειά υποδομής που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Και εμείς οι μηχανικοί γνωρίζουμε καλά τη σημασία της υποδομής των θεμελίων, αν προτιμάτε. Αυτό είναι η ορολογία,
σε κάθε τεχνικό ή επιστημονικό τομέα, το θεμέλιο και η γέφυρα της συνεννόησης, της κατανόησης, καθώς και κάθε επιστημονικής εργασίας. Η επιστημονική γλώσσα και μάλιστα ειδικότερα η τεχνική πρέπει να είναι γλώσσα λιτή, αυστηρή, να υπακούει σε κανόνες κυριολεξίας αλλά και να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της εποχής. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η ορολογική εκπαίδευση των Ελλήνων μηχανικών στους τομείς που τους αφορούν και είμαστε πάντα πρόθυμοι στο βαθμό που μας αναλογεί να συμβάλλουμε σε όποιες προσπάθειες αναπτύσσονται. Η ενασχόληση του ΤΕΕ με τα θέματα τυποποίησης είναι συνεχής, καθώς πρότυπα, κανονισμοί, ευρωκώδικες, τεχνικές προδιαγραφές συνεχώς εξελίσσονται και αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στο έργο κάθε μηχανικού. Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να μείνει ως η ουσία του χαιρετισμού αυτού είναι η ανάγκη συνεργασίας, συνεννόησης και διεπιστημονικής προσέγγισης με όλους τους αρμόδιους φορείς στα θέματα ορολογίας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 14ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Το ΤΕΕ θα βρίσκεται πάντα αρρωγός και θα στηρίζει έμπρακτα στο πλευρό της ΕΛΕΤΟ κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Καμαριωτάκη. Και τώρα θα περάσουμε στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης. Από τον χαιρετισμό του Διευθύνοντα Συμβούλου κυρίου Ελευθερίου Κρητικού θα διαβάσει ο κύριος Αλέξανδρος Ψηρής. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Παίρνοντας σκητάλη από το συνάδελφο μηχανικό, είμαι και εγώ ηλεκτρολόγος μηχανικός και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αντικείμενο της ορολογίας και από τεχνικής απόψεως. Ο κύριος Κρητικός, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥ ΠΕΛΟΤ, δεν μπορεί να είναι διαδικτυακά μαζί μας. Θα εκφωνήσω εγώ χαιρετισμό εκ μέρους του. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες του 14ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Είναι πράγματι πολλά χρόνια αυτή η δραστηριότητα που αναπτύσσεται, είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους ασχολούνται εδώ και τόσα πολλά χρόνια με την ορολογία και την ελληνική γλώσσα γενικά. Στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης, προϋπόθεση για την ασφάλεια, την ποιότητα και την οικονομική ευημερία, αποτελεί η βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των παραγόντων της παραγωγής, παροχής προϊόντων και υπηρεσιών και των καταναλωτών οι οποίοι αποδέχονται αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Σημαντική πτυχή της τυποποίησης για οποιοδήποτε αντικείμενο είναι η τυποποίηση της ορολογίας. Δηλαδή όλα τα πρότυπα ξεκινούν από την τυποποίηση των όρων, των ενιών και την επιλογή των προτιμόμενων όρων. Η τυποποίηση στην ορολογία και η εναρμόνιση ενιών και όρων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της πολυσημείας και των αστοχιών στην επικοινωνία, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι εμπλεκόμενοι να μιλούν την ίδια γλώσσα. Ο ΕΛΟΤ ήδη από το 1978 δημιούργησε Επιτροπή Τυποποίησης για την Ορολογία, την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΑΦΕ21, με τίτλο «Ορολογία και Γλωσσική Πόρη», η οποία έχει ως αντικείμενο την τυποποίηση στο πεδίο της ορολογίας για τις αρχές και μεθόδους των ορολογικών και ορογραφικών εργασιών και για τη δημιουργία, διαχείριση, κωδικοποίηση και επεξεργασία γλωσσικών πόρων. Ο ΕΛΟΤ είναι ανοιχτός στις συνεργασίες με τη μεταφραστική κοινότητα για την ορολογία. Επιζητούμε την αλληλοενημέρωση, τη διαβούλευση, τη συνένεση, τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια. Η καθιόρυση προτύπων και κωδικών ορθής πρακτικής και η αξιοποίηση της τυποποίησης και των προτύπων συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, εξοχολογίζοντας και διευκρινίζοντας σημαντικά θέματα τα οποία ίσως είναι αλληλεπικαλυπτόμενα και δυσνόητα. Απευθυνόμαστε και στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων για να τους ενημερώνουμε για τις δυνατότητες συνεργασίας στον χώρο της τυποποίησης και προσπαθούμε συνεχώς ως ΕΛΟΤ να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση και στον ελλαδικό χώρο προς όφελος της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε στη συνέχιση του σπουδαίου έργου της ορολογίας που αποτελεί και θεμέλιο λίθο της τυποποίησης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ψηρή.
Στη συνέχεια, εκ μέρους του Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, κυρίου Βασίλη Κατσούρου, τον χαιρετισμό θα διαβάσει η συνεργαζόμενη ερευνήτρια γλωσσολόγος, κυρία Κανέλα Πουλή. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Και εγώ με τη σειρά μου θα διαβάσω τον χαιρετισμό του κυρίου Κατσούρου, που λόγω κολλήματος δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής. Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι σύνεδροι. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά να συμμετέχει για μία ακόμα φορά στη διοργάνωση του Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Το Συνέδριο της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των καλών πρακτικών στο πεδίο της ορολογίας, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα της ορολογίας για την ελληνική γλώσσα. Στο φετινό συνέδριο θα έχουμε τη χαρά να αναγνωρίζουμε και να εορτάζουμε την κληρονομιά της Ιπατίας, της μεγάλης μαθηματικού και φιλοσόφου, και να αναδείξουμε πώς η διαλεκτική της επιστήμης και η γλώσσα των μαθηματικών ενισχύουν την ορολογία και τις γλωσσικές τεχνολογίες. Στην εποχή των εκθετικών τεχνολογικών αλλαγών που ζούμε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την επαναστατική πρόοδο στον τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο έτος. Οι εφαρμογές που έχουν διατεθεί στο ευρύ κοινό αναδεικνύουν με εντυπωσιακό τρόπο τον βαθμό όπου υπολογιστικές μαθηματικές μέθοδοι και ποιοτικά γλωσσικά δεδομένα μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία εξελιγμένων μοντέλων που μιμούνται την ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα μαθηματικά μοντέλα, με την αυστηρή τους δομή, παρέχουν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη αλγορίθμων που επεξεργάζονται ποιοτικά γλωσσικά δεδομένα, επιτρέποντας την ανάπτυξη μηχανών που μαθαίνουν, κατανοούν και δημιουργούν με έναν τρόπο που θα ήταν αδιανόητος μόλις μερικά χρόνια πριν. Ο συνδυασμός αυτός ανοίγει νέους ορίζοντες για τη γλωσσική τεχνολογία και για την ορολογία, παρέχοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη περαιτέρω εφαρμογών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη σύνθετη σχέση μεταξύ ανθρώπου, γλώσσας και μηχανής. Παρόλο που οι ψηφιακές τεχνολογίες ανοίγουν νέους δρόμους για την έρευνα και την καινοτομία, δεν πρέπει να υποτιμούμε την αξία της ανθρωπιστικής προσέγγισης και της ανθρώπινης διάστασης στο πλαίσιο της κοινωνίας. Η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα σύνολο κανόνων και λέξεων, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αναπτύσσεται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και την πολιτιστική εξέλιξη. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνουν και ενισχύουν αυτή τη διάσταση. Η συνεισφορά της ΕΛΕΤΟ στη διατήρηση και την προάσπιση της ορολογίας για την ελληνική είναι ανεκτίμητη. Για πολλές δράσεις μας, προσδοκούμε στη συνέχιση της γόνιμης και επιτυχημένης συνεργασίας με την ΕΛΕΤΟ. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, την πρόεδρο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά και όλους τους συντελεστές του συνεδρίου και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πουλή. Στη συνέχεια, θα χαιρετήσει το συνέδριο η πρόεδρος του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κυρία Αριστεία Τόλια. Τον χαιρετισμό της θα διαβάσει ο κύριος Γιώργος Παυλάκος. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνέδροι, καλησπέρα σας. Θα σας διαβάσω τον χαιρετισμό της Προέδρου μας, κυρίας Αριστεία Τόλια, ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Με ιδιαίτερη χαρά, εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, χαιρετίζω την έναρξη του 14ου συνεδρίου σας με θέμα Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ομολογώ ότι τα συνέδριά σας έχουν γίνει πλέον ένας καταξιωμένος θεσμός που συμβάλλει στην έγκυρη και ολοκληρωμένη εικόνα για το ταξίδι της αρχαίας επιστημονικής ορολογίας και της ελληνικής γλώσσας γενικότερα στο παγκόσμιο σήμερα. Με τη σκέψη ότι η γνώση είναι δύναμη, θεωρώ άκρως επικοδομητική την προσφορά σας στη διεθνή ορολογία. Ειδικότερα σήμερα, με τις νέες εξελίξεις και την αναγκαιότητα της έμφυλης γλώσσας, η οποία είναι γενικώς χρήσιμη, κυρίως όμως στα διοικητικά έγγραφα. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των τριών γενών, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, και γίνεται χρήσιμη κυρίως στα διοικητικά έγγραφα με προτάσεις λύσης. Τέλος, χαιρετίζω την εξαιρετική επιλογή σας να αφιερώσετε το 14ο συνέδριό σας στην Ιπατία την Αλεξανδρινή, μία ξεχωριστή γυναίκα, επιστήμονα, μαθηματικό, αστρονόμο, συγγραφέα και όχι μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
Παίρνοντας κιτάλι από την κυρία Τσιάφα, θα συνεχίσουμε με την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, κυρία Βασιλική Δανταβασίλη. Ο λόγος εσείς. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών η συμμετοχή μας ακόμα μια φορά ως συνδιοργανωτές στο 14ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Εξ αρχής, η διεύρυνση των συνεργασιών μας, τόσο εντός και όσο και εκτός συνόρων, έχει αποτελέσει προτεραιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜ. Και μπορώ να πω ότι σήμερα είμαστε περήφανοι γιατί από το 2020 τα μέλη της ΠΕΜ συνεχίζουν να υπηρετούν την ανάπτυξη και τυποποίηση της ορολογίας με τη συμμετοχή μας τόσο στο ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ και την ΤΑΦΕ21 του ΕΛΟΤ, όσο και στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας. Επιπλέον, η συνεργασία μας με το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας TERMNET επιβεβαιώνει την αναγνώριση του σημαντικότατου ρόλου των ποιοτικών δεδομένων, όπως η ορολογία και η γλωσσική πόρη, στη μεταφραστική διαδικασία, αλλά και την αναγκαιότητα διαρκούς και στενής συνεργασίας μεταξύ μεταφραστών και ορολόγων για την ακρίβεια και τη συνέπεια των μεταφράσεων. Πιστεύουμε ότι τόσο ο ακαδημαϊκός όσο και επιστημονικός χώρος, καθώς και επαγγελματίες των γλωσσικών επαγγελμάτων, οφείλουμε να πλαισιώσουμε και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο το έργο της ΕΛΕΤΟ, ενθαρρύνοντας και προάγοντας τη διεπιστημονικότητα και τις συνεργασίες. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου συνεχίζουμε την έως σήμερα αγώνιμη και επιτυχημένη συνεργασία μας με την ΕΛΕΤΟ και στο φετινό συνέδριο, συνεισφέροντας τόσο στην οργάνωση των εργασιών, όσο και με εισηγήσεις από εκλεκτά μέλη της ΠΕΜ, που συμμετέχουν είτε με τη θεσμική είτε με την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα, και με τις υπηρεσίες διερμηνίας που προσφέρουμε φέτος για πρώτη φορά. Κυρίες και κύριοι, στην εποχή των εκθετικών τεχνολογικών αλλαγών, την οποία διανύουμε, αλλαγές που επηρεάζουν σχεδόν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ανάγκη συνεργειών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συνεννόησης και μιας επιστημονικής προσέγγισης καθίσταται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία και χαιρετίζω το συνέδριο της ΕΛΕΤΟ, που όπως και τα προηγούμενα είμαι σίγουρη θα καταλήξει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από έναν οικοδομητικό διάλογο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δαβασίλη, και εσάς και την ΜΕΜ, φυσικά. Και τώρα, στη συνέχεια, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας, με χαιρετισμό της Προέδρου της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Περιστατολίου Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Ελπίδα Σμουπάκη, θα διαβάσει η γραμματέα της εταιρείας, κυρία Ελένη Τσιάφ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους λοιπόν της κυρίας Λουπάκη, Πρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, κυρία Πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής, εκλεκτές και εκλεκτοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι. Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο 14ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Ένα συνέδριο που διοργανώνεται από την ΕΛΕΤΟ σε συνεργασία με όλα σχεδόν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και με τη συμμετοχή πλήθους φορέων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΛΕΤΟ για την πρόταση προς την Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασιολογίας να συμμετάσχει στη συνδιοργάνωση, πρόταση ιδιαίτερα τιμητική, την οποία αποδεχτήκαμε ομόφωνα. Οι συνέργειες για την προώθηση του επιστημονικού λόγου και της ελληνόφωνης έρευνας σε πεδία όπως αυτά της μετάφρασης, της ορολογίας ή των ειδικών γλωσσών αποτελούν άλλωστε βασική αποστολή της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας καταγεγραμμένη στο καταστατικό της. Γι' αυτό και στα 12 χρόνια παρουσίας της η εταιρεία έχει αποτελέσει συστηματικά φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης του επιστημονικού διαλόγου στα αντικείμενα της μετάφρασης, της διερμηνίας, της επιχώριας προσαρμογής, της μεταφρασιολογίας και άλλα. Θα κλείσω ευχόμενη καλή επιτυχία στις εργασίες του 14ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Η συμβολή της ΕΛΕΤΟ στη διαμόρφωση, παγίωση και προβολή της ορολογίας είναι αδιαφυσβήτητη και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διάφα. Και θα κλείσουμε με το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κλειό Βενέκου για να διαβάσει τον χαιρετισμό του κυρίων ορολόγων. Δεν σας ακούμε, δυστυχώς. Είναι κλειστό το μικρόφωνο.
Από το φόβο μην χτυπήσω. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου μας, του Προέδρου του Τμήματός μας, αλλά και της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας, του κυρίου Αναγνώστου, το οποίο δίκτυο είναι και συνδιοργανωτής του συνεδρίου. Όπως είναι ήδη γνωστό, το ΕΔΟ σύντομα θα πάψει να υφίσταται υπό τη σημερινή του μορφή. Η συμπόρευσή μας όμως με την Ελετό επί πολλά χρόνια, που υπερβαίνουν κατά πολύ τα έτη ζωής του ΕΔΟ, εγγυάται ότι η συνεργασία με ειδικούς από Ελλάδα και Κύπρο θα εξακολουθήσει απρόσκοπτα, όποια μορφή και αν λάβει αυτή. Η σύσφιξη των δεσμών του Ελληνικού Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς Ελλάδα και Κύπρο αποτελεί πάγιο και διαρκή στόχο, ανεξαρτήτως της μορφής που λαμβάνει σε διάφορες χρονικές περιόδους. Πρόσφατα, άλλωστε, διευρύναμε τους ορίζοντες της ορολογικής μας συνεργασίας με τους ειδικούς από τα κράτη-μέλη, δρομολογώντας επίσημες συμφωνίες ορολογικής συνεργασίας με πανεπιστήμια επί συγκεκριμένων θεμάτων, είδος δραστηριότητας που θα συνεχιστεί και υπό το νέο καθεστώς. Προσβλέπουμε και σε άλλες εξίσου δημιουργικές συνεργασίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γραφείου Αθηνών και του Γραφείου Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απόδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη συνεργασία στο πεδίο της ορολογίας είναι η συμμετοχή στο συνέδριο με δύο ομιλίες των ορολόγων μας, και καθώς και η συμμετοχή του εξαίρετου συναδέλφου μεταφραστή Δημήτρη Χαρβάτη ως συντονιστή. Σας μεταφέρω λοιπόν τις ευχές όλων των συναδέλφων για καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό για τον ελληνόγλωσσο ορολογικό κόσμο και σίγουρα θα φωτίσει πολλές πτυχές της ορολογικής προσπάθειας στον χώρο της ελληνικής γλώσσας και μετάφρασης. Ειδικά φέτος, που είναι αφιερωμένο σε μια πρωτοποριακή μορφή των επιστημών και των γραμμάτων, την Ιππατία, το συνέδριο θα φωτίσει περισσότερο και τις πτυχές που αφορούν θέματα ίση συμμετοχής των φύλων στην πνευματική και κοινωνική ζωή, πεδίο στο οποίο η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης πρωτοστατεί εδώ και δεκαετίες, ακόμη και μεταξύ των λοιπών γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με τη σειρά της πρωτοπορεί στο θέμα αυτό και έχει αποδεδειγμένα συμβάλει με χειροπιαστές ενέργειες στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα σας κρατήσω άλλο για να απολαύσετε την ομιλία της κυρίας Λαμπροπούλου. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου από καρδιάς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βενέκο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί όλων των συνδιοργανωτών. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τους ομιλητές και τους εκπροσώπους των συνδιοργανωτών του 14ου συνεδρίου. Και στο σημείο αυτό να κηρύξω και επίσημα την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μας, που όπως είπαμε είναι αφιερωμένο στην Ιππατία. Και θα περάσουμε τώρα στο πανηγυρικό μέρος της εναρξίας συνεδρίας και θα ήθελα να καλωσορίσω την προσκεκλημένη μας ομιλήτρια, την καθηγήτρια μαθηματικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κυρία Σοφία Λαμπροπούλου. Η κυρία Λαμπροπούλου είναι μια διακεκριμένη επιστήμονας με διεθνή παρουσία και δράση για τις γυναίκες στα μαθηματικά. Αποτελεί μεγάλη μας τιμή που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα στο συνέδριό μας. Πρώτα όμως θα ήθελα να την παρουσιάσω πολύ σύντομα. Η κυρία Λαμπροπούλου σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στη Μεγάλη Βρετανία, μεταπτυχιακές σπουδές και δευτερική διατήρηση στο Πανεπιστήμιο του Warwick, με υποτροφία από το Ίδρυμα ΟΝΑΣ και το ΙΚΙ, και στη συνέχεια μεταδιδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Cambridge ως υπότροφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2000 εργάζεται στον τομέα μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στην τοπολογία, την άλγεβρα και τα συνδυαστικά μαθηματικά, ιδιαίτερα στη θεωρία των κόμπων, των πλεξίδων και των τρισδιάστατων πολλαπλοτήτων και σε εφαρμογές στη βιολογία, στη χημεία και στη φυσική. Έχει συγγράψει ή συνσυγγράψει πάνω από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έχει υπάρξει επιστημονική υπεύθυνη πολλών ερευνητικών έργων, μεταξύ των οποίων και του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας Σταλής με θέμα αλγεβρική μοντελοποίηση τοπολογικών και υπολογιστικών δομών και εφαρμογών, στο οποίο συμμετείχαν ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επιβλέψει βεκτορικές διαφθορές μετά τον
με τις μεθοδικές έρευνες. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών τριών επιστημονικών περιοδικών, πολλών ειδικών τεχνών και τόμων. Έχει στο ενεργητικό της αναρρύθμιση τις ερευνητικές επισκέψεις και συμμετοχές σε συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Έχει επίσης διοργανώσει ή συνδιοργανώσει πολλά συνέδρια, μεταξύ των οποίων και κάποια συνέδρια ορόσημα. Ενδεικτικά θα αναφέρω το First Workshop of Greek Women in Mathematics το 2022. Είναι διευθύντρια του Διαδοματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηματική Πρωτοτοποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική και αντιπρόεδρος της Συγκριτικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας του Εθνικού Νοτζόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έφερε προς έγκριση την πρόταση να γίνει Κέντρο Μαθηματικών Επιστημών στην Ελλάδα. Είναι επίσης τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας. Πρόσφατα τιμήθηκε με την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην έκθεση Women of Mathematics Throughout Europe, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου Greek Women in Mathematics και συντονίστρια στην Ελλάδα για τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο European Women in Mathematics. Είναι μεγάλη μας τιμή που είναι σήμερα εδώ, στην πανηγυρική ομιλία της με την οποία ανοίγουμε το συνέδριό μας, θα μας μιλήσει για τη συνεισφορά των γυναικών στα μαθηματικά από την εποχή της Ιπατίας μέχρι τις μέρες μας. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Λεμπροπούλ. Σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ, νιώθω εξαιρετική τιμή για το ότι με προσκαλέσατε να κάνω αυτή την ομιλία. Θα διαμοιράσω την οθόνη μου και ελπίζω να καταφέρω ωραία. Φαντάζομαι βλέπετε την οθόνη μου τώρα. Όλα μια χαρά. Ωραία. Πολύ καλά. Θα συμφωνήσω με την κυρία Κατσογιάννου ότι πραγματικά και εγώ δηλαδή είμαι από τους πολλούς μαθηματικούς την πλειονότητα που με ενδιαφέρει η γλωσσολογία και ψάχνω πάρα πολύ με τις λέξεις. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μόλις τώρα πρόσεξα τον τίτλο μου, της ομιλίας μου, που λέει «Από την εποχή της Ιπατίας μέχρι τις μέρες μας». Αυτό, αν το είχα προσέξει κάποιες μέρες πιο πριν, θα μου είχε γλιτώσει αρκετές μέρες δουλειά, γιατί εγώ το ξεκίνησα από πολύ νωρίτερα, αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε εποχές πριν την Ιπατία, την αρχαιότητα, που νομίζω υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα και πιστεύω ότι θα σας τραβήξει πολύ την προσοχή. Ωραία, οπότε ας ξεκινήσω. Ξεκινάω με το να κάνω τη σύνδεση με το συνέδριο καθ' αυτό. Είδα πρόσφατα ένα άρθρο διαδικτυακό για λέξεις αρχαίες ελληνικές που ακούγονται παντού διεθνώς. Μου τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή το κοινέο, το κίσο, το φιλό και εγώ συμπλήρωσα εδώ πέρα το κίσεν που είναι στα γερμανικά το ρήμα. Επίσης, εδώ με κόκκινο έχω σημειώσει για το disaster που έλεγε ότι είναι από το δι στο λατινικό και το αστήρ. Εγώ πιστεύω ότι είναι από το δι στο ελληνικό, το αρχαίο ελληνικό και το αστήρ. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτά είχα αυτή ήταν η συνεισφορά μου στο καθαυτό θέμα του συνεδρίου. Να πάω στα μαθηματικά που είναι ο χώρος μου. Είναι η αφηρημένη επιστήμη των αριθμών, της ποσότητας και του χώρου, είτε ως αφηρημένες έννοιες, είτε ως εφαρμοσμένες σε άλλες επιστήμες, όπως η φυσική και οι επιστήμες του μηχανικού. Ο διάσημος φυσικός Ρίτσαρντ Φέινμαν είπε ότι όποιος επιχειρήσει να μελετήσει τη φύση χωρίς να χρησιμοποιήσει μαθηματικά, θα πρέπει να αρκεστεί σε μια περιορισμένη κατανόηση. Για μένα, τα μαθηματικά και η γλώσσα είναι οι δύο πυλώνες της παιδείας. Τα μαθηματικά βοηθούν να διαμορφώνει κανείς τη σκέψη του με οξύνια, ενώ η γλώσσα βοηθάει να εκφράσει κανείς αυτή τη σκέψη, την εκάστοτε σκέψη, εύστοχα και με ορθή διατύπωση. Άρα και τα δύο μαζί θεωρώ ότι εξασκούν τη διατύπωση με σαφήνεια, λιτότητα και κομψότητα.
Η ελληνική γλώσσα δανείζει μαθηματική ορολογία, όπως προφανώς θα γνωρίζετε όλοι, geometry, stereometry, trigonometry, dichotomy, dodecahedral, paradox, duality, isomorphism, logic, deformation, topology κτλ. Holomorphic functions, isotopy, ισοτοπία, differential, το διαφορικό, dynamics, graph. Και το τελευταίο που είναι το δικό μου contribution εδώ είναι ότι οι πλεξίδες που ασχολούμαι εγώ με κόμπους, οι πλεξίδες που λέγονται braids στα αγγλικά, στα γερμανικά η λέξη είναι Zopf και είναι ο ζόφος. Νομίζω οι Κύπροι παρόντες θα γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτή τη λέξη από ότι εγώ. Και πάμε λιγάκι στις απαρχές των μαθηματικών, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η γεωμετρία όπως γνωρίζουμε. Θα διανθίζω την ομιλία, τα slides, με διάφορα έργα τέχνης μαθηματικά για να γίνεται λίγο πιο ευχάριστη. Πολύ σύντομα ασχολήθηκαν οι αρχαίοι πρόγονοι μαζί με τη γεωμετρία και με την προοπτική, προκειμένου να απεικονίσουν σωστά. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε για τα περίφημα μαθηματικά του Παρθενώνα που έχουν τη χρυσή τομή, τις ελλείψεις, τις παραβολές, τα ελλειψοειδή, τις δέσμες ευθειών, οι παραβολοειδή κλπ. Οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσια τα υλικά που έχουμε για να μελετήσουμε μαθηματικά από την αρχαιότητα. Εδώ έχουμε τις περιόδους των μαθηματικών, που η πρώτη περίοδος είναι η κλασική χρόνη και η αλεξανδρινή, που μας αφορά και περισσότερο για την Ιπατία. Η κλασική χρόνη είναι όταν σταμάτησαν να βλέπουν μύθους και μυστήρια και να αντιμετωπίζουν τα φυσικά φαινόμενα με το νου. Στη συνέχεια έχουμε ανάπτυξη της κρίσης και εμφανίζονται τα τρία μεγάλα γεωμετρικά προβλήματα στο προσκήνιο, που είναι το αν μπορούμε με κανόνα και διαβήτη να τριχοτομήσουμε μια γωνία οξία, εάν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, δηλαδή να φτιάξουμε από ένα κύκλο ένα τετράγωνο που να έχει ισοεμβαδό. Μου διαφεύγει το τρίτο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και να διπλασιάσουμε τον κύβο. Εντάξει, αν έχω ένα κύβο, να φτιάξω από αυτόν τον κύβο έναν άλλο που να έχει διπλάσιο όγκο. Την τρίτη περίοδο οριστικοποιούνται οι βάσεις πια της μαθηματικής σκέψης, ενώ στους αλεξανδρινούς χρόνους έχουμε καταρχάς περίοδο οριμότητας και μέγιστης ακμής των μαθηματικών, ενώ στην τελευταία περίοδο, την πέμπτη, έχουμε τις απαρχές της άλγευρας, ιδιοφαντικές εξισώσεις κλπ, εμφάνιση εξηγητών κλασικών μαθηματικών κειμένων. Ωραία. Εδώ στη μεσαία στήλη υπάρχει μία λίστα από γνωστά ή λιγότερο γνωστά ονόματα από γεωμέτρες, μαθηματικούς και φιλόσοφους και αστρονόμους της αρχαιότητας. Φυσικά είναι μακράν από το να είναι πλήρης αυτή η λίστα. Όμως σας θυμίζω το Θαλή, τον Αναξαγόρα, τον Πλάτωνα, τον Εύδοξο, το Θεέτη, το Ευκλήδη, Αρχιμίδη, Απολώνιο, τον Πρωταγόρα, τον Αριστοτέλη, τον Αρίσταρχο, που ήταν αυτός τον οποίο λέγεται ότι αντέγραψε ο Κέπλερ, το Διόφαντο κτλ. Και εδώ αντίστοιχα έχουμε τις σχολές, την Ιωνική του Θαλή, την Πυθαγόριο σχολή στον Κρότονα της Σικελίας, την Ακαδημία του Πλάτωνα, την Ελεύθερη Σχολή Αθηνών, που είναι μαθηματικοί και σοφιστές που δεν ανήκουν σε κάποια από τις σχολές που αναφέραμε, την Ελεατική Σχολή του Ζήνωνα, του Ελεάτη, τη Σχολή στην Κίζικο, το Λύκειο του Αριστοτέλους και την Αλεξανδρινή Σχολή, που επίσης αυτή είναι που μας αφορά. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για Ελληνίδες μαθηματικούς στην αρχαιότητα. Και εδώ έχουμε την εκπληκτική ερευνητική εργασία του μαθηματικού Ευάγγελου Σπανδάγου, ο οποίος για 4 χρόνια αναζητούσε σε κείμενα, σε αρχαία ελληνικά κείμενα, να εντοπίσει μαθηματικούς γυναίκες και εντόπισε 40 από τους ομηρικούς χρόνους μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Ενώ μέχρι τότε, όπως γνωρίζουμε, κυρίως μας ερχόταν στο νου η Ιπατία. Αυτές οι γυναίκες προέρχονται από διάφορες περιοχές του ελληνικού κόσμου
και οι περισσότερες είχαν μόρφωση πέρα της βασικής. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι ελάχιστες από αυτές ήταν παντρεμένες και είχαν παιδιά. Το βιβλίο του κύριου Σπανδάγου πραγματικά είναι εκπληκτικό, το 808 διακεκριμένες γυναίκες, που δεν αφορά μόνο μαθηματικούς, αλλά σε όλα τα παιδεία. Να πούμε ότι ο Πυθαγόρας έκανε δεκτές γυναίκες στη σχολή του, και εδώ είναι ένας πίνακας που δείχνει τον Πυθαγόρα να διδάσκει γυναίκες. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό. Δεν συνέβαινε το ίδιο με την Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου κάποιες γυναίκες φίτησαν ντυμένες ως άνδρες. Οι γυναίκες Ελληνίδες της αρχαιότητας, οι μαθηματικοί, έμειναν όλες στην αφάνεια. Ένας λόγος φαίνεται να είναι η γνωστή στάση που αντιμετωπίζονταν οι πιο μορφωμένες γυναίκες ως διαφορετικές, διεφθαρμένες, περίεργες, τέλος πάντων που ξέφευγαν από την παραδοσιακή νόρμα της νοικοκυράς, τα μοντέλα συζύγου και μητέρας. Ένας άλλος λόγος είναι η καταστροφή διαφόρων ιστορικών μαρτυριών, με σημαντικότερη την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Και πιστεύω ότι θα το παραδεχτούμε όλοι, ότι και σήμερα, ακόμα και σήμερα, δηλαδή, πιο εύκολα δίνονται εύσημα και τιμές σε άνδρες, όχι ότι δεν δίνονται φυσικά σε γυναίκες. Ας προχωρήσουμε. Θα ήθελα να γνωρίσουμε κάποιες από αυτές. Έχω κάνει μια μικρή επιλογή. Η μία είναι η Έθρα. Με συγχωρείτε, βλέπω ότι όχι, μια χαρά, νόμιζα ότι δεν εμφανίζονται τα bold. Η Έθρα είναι η κόρη του βασιλιά της Τριζίνας και μητέρα του Θησέα. Αυτή λοιπόν είναι η αίρια των απαρχών της επιστήμης των μαθηματικών. Δίδασκε στην Τριζίνα λογιστική, γραφή αριθμών, συστήματα αρρύθμισης, χρήση άβακα και αριθμητική, και προσέξτε με την πιο πολύπλοκη μέθοδο, γιατί όπως συμβολιζόντουσαν τότε οι αριθμοί, γιατί δεν υπήρχε ακόμα το μηδέν και τα σύμβολα απαιτούσαν πολλές επαναλήψεις. Αυτή λοιπόν είναι η Έθρα από τους ομηρικούς χρόνους. Μετά έχουμε την Πολυγνώτη, 7ο με 6ο αιώνα π.Χ., που αναφέρεται ως σύντροφος και μαθήτρια του Θαλή. Η Πολυγνώτη λέγεται ότι συνετέλεσε στην απλούστευση των αριθμητικών συμβόλων, πρότεινε ο κάθε αριθμός να συμβολίζεται με το αρχικό της λέξης του, ας πούμε το δέλτα να συμβολίζει το 10, το χ, το 1000 κλπ. Κατά τον Βιτρούβιο, που θα το ξαναδούμε αυτόν πιο μετά, η Πολυγνώτη διατύπωσε και απέδειξε πρώτη την πρόταση ότι μία γωνία εγγεγραμμένη σε ένα κύκλο που βαίνει σε ημικύκλιο, ότι είναι ορθή. Στη συνέχεια έχουμε τη Θεμιστόκλεια, 6ο αιώνα π.Χ., η οποία ήταν η αίρια των Δελφών και δίδασκε μαθηματικά σε όσους επισκέπτες έδειχναν να έχουν έφεση και ενδιαφερόντουσαν. Δίδαξε τον Πυθαγόρα, αριθμοσοφία, γεωμετρία και ηθική. Ο μύθος αναφέρει ότι η Θεμιστόκλεια ήταν αυτή που είχε διακοσμήσει το βωμό του Απόλλωνα με γεωμετρικά σχήματα. Επίσης, ο Αριστόξενος αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας θαύμαζε τις γνώσεις και τη σοφία της, και γεγονός που τον ώθησε να δέχεται αργότερα στη σχολή του γυναίκες. Στη συνέχεια έχουμε τη Θεανό, 6ο αιώνα π.Χ., Θεανό από τον Κρότονα, κόρη του γιατρού Βροντίνου, η οποία ήταν μαθήτρια, ένθερμη οπαδός του Πυθαγόρα και μάλιστα έγινε και σύζυγός του, με 36 χρόνια διαφορά ηλικίας, δίδαξε στις πυθαγόριες σχολές της Σάμου και του Κρότονα. Θεωρείται η ψυχή της θεωρίας αριθμών που έπαιξαν κυριαρχικό ρόλο στην πυθαγόρια διδασκαλία. Στην ίδια επίσης αποδίδεται η άποψη των πυθαγορείων για την χρυσή τομή, καθώς επίσης και διάφορες κοσμολογικές θεωρίες. Η Θεανό, μετά το θάνατο του Πυθαγόρα, τον διαδέχτηκε ως επικεφαλής της σχολής και με την βοήθεια των τριών θυγατέρων της,
διέδωσε το επιστημονικό και φιλοσοφικό Πυθαγόριο σύστημα σε όλη την Ελλάδα και την Αίγυπτο και επίσης κατέγραψε έργα της Πυθαγόριας σχολής, όπως βλέπουμε εδώ πάνω. Ο Ιάμβλυχος την μνημονεύει ως μαθηματικό άξια μνήμης κατά παιδείαν. Επίσης είχαν μαζί με τον Πυθαγόρα και δύο γιους. Εν γέννη, ο Ιάμβλυχος αναφέρει ονόματα 17 πυθαγορείων γυναικών που ήταν γνώστριες της Πυθαγόριας Φιλοσοφίας και των Πυθαγορείων Μαθηματικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί πίσω βλέπουμε μία να φροντίζει το παιδί της. Στη συνέχεια έχουμε την Περικτιόνη, η οποία ήταν Πυθαγόρια φιλόσοφος, συγγραφέας και μαθηματικός. Ασχολήθηκε μία πραγματεία της, ας πούμε, ήταν περί της αρμονίας των γυναικών. Κάποιες πηγές την ταυτίζουν με την Περικτιόνη, τη μητέρα του Πλάτωνα και κόρη του Κριτίου. Ο μαθηματικός Πλάτων, όπως και ο φιλόσοφος Πλάτων, οφείλει την πρώτη γνωριμία του με τα αντικείμενα αυτά στην μητέρα του. Δεν αναφέρει όμως το παραμικρό για εκείνη. Εμφανίζεται βαθιά χωλωμένος μαζί της, γιατί αυτή μετά το θάνατο του συζύγου της παντρεύτηκε κάποιον Αθηναίο στον οποίο αφοσιώθηκε και σε αυτό το γεγονός αποδίδεται ο μισογυνισμός του Πλάτωνα, ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του άγαμος. Μετά έχουμε την Λασθενία και την Αξιοθέα, 4ο αιώνα π.Χ. και οι δύο από την Πελοπόννησο. Η Λασθενία από την Αρκαδία είχε μελετήσει τα έργα του Πλάτωνα και ήρθε στην Ακαδημία του Πλάτωνα για να σπουδάσει μαθηματικά και φιλοσοφία. Η Αξιοθέα ήρθε στην Αθήνα από την πελοποννησιακή πόλη Φλιούντα, έδειξε ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και τη φυσική φιλοσοφία και αργότερα δίδαξε τις επιστήμες αυτές στην Κόρινθο και την Αθήνα. Και οι δύο συμμετείχαν στην Ακαδημία του Πλάτωνα με ανδρική ένδυση. Και οι δύο ήταν μαθήτριες του Πλάτωνα και μετά το θάνατό του ήταν μαθήτριες του ανιψιού του Σπευσίπου. Στη συνέχεια, 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. έχουμε την Αρέτη ή Αρίτη, κόρη του Αριστείπου, ο οποίος ήταν ιδρυτής της Κυρηναϊκής Φιλοσοφικής Σχολής. Σπούδασε και αυτή στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Λέγεται ότι δίδαξε μαθηματικά, φυσική και ηθική φιλοσοφία στην Αττική για αρκετά χρόνια και ότι έγραψε τουλάχιστον 40 βιβλία ποικίλου περιεχομένου, από τα οποία τα δύο περιελάμβαναν και πραγματείες για τα μαθηματικά. Μετά το θάνατο του πατέρα της, τον διαδέχτηκε κατόπιν εκλογής στη διεύθυνση της σχολής του Αριστείπου. Χαρακτηριστικό είναι ότι ανάμεσα στους μαθητές της συγκαταλέγονται και περίπου 100 φιλόσοφοι. Στη συνέχεια πλησιάζουμε, βλέπετε, μειώνεται εδώ η χρονολογία. Πάμε στη Μελίσσα 3ο αιώνα π.Χ. η οποία ασχολήθηκε με τη γεωμετρία, με τον τύπο του αθροίσματος των τετραγώνων των πρώτων νη φυσικών αριθμών. Και επίσης αυτή μίλησε για τα κανονικά πολύγωνα, τα οποία όλα εγγράφονται μέσα στον κύκλο. Μου έκανε εντύπωση το όνομα, γι' αυτό το αναφέρω, Υπανδροσίων ή Πάνδροσος, 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ήταν Αλεξανδρινή Γεωμέτρης, επίσης επειδή είναι πολύ κοντά στην Ιπατία, 4ο αιώνα μετά Χριστόν, γι' αυτό επίσης την αναφέρω. Πρέπει να ήταν μάλλον μαθήτρια του Πάπου, του Αλεξανδρέως, ο οποίος της αφιερώνει και το τρίτο βιβλίο της Συναγωγής. Και βέβαια, ερχόμαστε πλέον στην Ιπατία, 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η Ιπατία είναι η πιο διάσημη μαθηματικός της αρχαιότητας και η πρώτη γυναίκα επιστήμονας για την οποία υπάρχει λεπτομερής καταγραφή της ζωής της. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνος. Από τον πατέρα της διδάχτηκε μαθηματικά και φιλοσοφία, ενώ έλαβε πολύ καλή μόρφωση στην Αθήνα και στην Ιταλία. Στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα στην Νεοπλατωνική σχολή, ενώ μαθήτευσε και κοντά στον Πρόκλο. Όταν επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, ανέλαβε την εκεί σχολή των Πλατωνιστών, που ακολουθούσε τη διδασκαλία του Πλωτίνου. Η Ιπατία, θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο επειδή είναι το κεντρικό πρόσωπο του συνεδρίου. Λόγω του γεωγραφικού αποκλεισμού από την υπόλοιπη Αίγυπτο, η Αλεξάνδρεια ήταν
ελεύθερη από μισογενικές παραδόσεις που ήταν γνωστές στην υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν μια γυναίκα ελεύθερη, δηλαδή με ελεύθερο πνεύμα, και μπορούσε να επιλέξει να ακολουθεί τους ελληνικούς ή τους αιγυπτιακούς νόμους χωρίς παρέμβαση των ρωμαϊκών νόμων. Γι' αυτό μπορούσε και να κατέχει γη και να έχει μια δική της επιχείρηση χωρίς κάποιον να την επιβλέπει. Χαρακτηρίζεται ως αγνή και άξια σεβασμού, επιφανής και αγαπητή, ήταν καθηγήτρια μαθηματικών και της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια. Ήταν από τα άτομα που ασκούσε επιρροή στους σημαντικούς άρχοντες της Αλεξάνδρειας και όχι μόνο, και στην Κωνσταντινούπολη και στη Συρία και στην Κυρίνη. Η Ιπατία δίδασκε κατηδίαν κάποιους επιφανείς άνδρες, αλλά και δημόσια, δίδασκε για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αποδεικνύοντας την εκπαίδευσή της στη φιλοσοφία και στη ρητορική και το ότι οι γυναίκες συμμετείχαν στις κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες του αρχαίου κόσμου. Όπως αναφέρει ο Σωκράτης ο σχολαστικός, όλοι οι άνθρωποι την σεβόταν και την θαύμαζαν για την απλή ταπεινοφροσύνη του μυαλού της. Η Ιπατία συνέβαλε σημαντικά στα μαθηματικά, την αστρονομία και τη μηχανική και ασχολήθηκε με την αλμαγέστη του Πτολεμαίου, με τα αριθμητικά του Διόφαντου, με τα κονικά, τις κονικές τομές του Απολλώνιου και με την αστρονομία. Γνωρίζουμε όλοι ότι βρήκε φρικτό τέλος στα χέρια όχλου χριστιανών. Εδώ το όχλου θα το τονίσουμε. Να δούμε λίγο το ιστορικό. Εκείνη την περίοδο υπήρχε πολλή ένταση και μίσος μεταξύ των Εβραίων και των χριστιανών της Αλεξάνδρειας. Είναι η εποχή όπου ο έπαρχος Ορέστης και ο αρχιεπίσκοπος Κύριλλος, ο οποίος ήταν γνωστός από το σκληρό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον αιρετικό νεκτάριο, αυτοί λοιπόν ο έπαρχος και ο αρχιεπίσκοπος βρίσκονταν σε αντιπαράθεση. Τότε ήρθαν περίπου 500 μοναχοί για να ταχθούν στο πλευρό του αρχιεπισκόπου. Κατηγόρησαν τον Ορέστη, ο οποίος ήταν βαπτισμένος χριστιανός, ως ειδωλολάτρη και ότι έκανε θυσίες στους Έλληνες θεούς, σε αντίθεση με τον νόμο του Θεοδοσίου που απαγόρευε κάθε είδος ειδωλολατρείας. Όταν κάποιος μοναχός πέθανε, επειδή είχε πετάξει μία πέτρα στον έπαρχο, ο Κύριλλος, ο αρχιεπίσκοπος και οι άλλοι χριστιανοί στράφηκαν ενάντια στην Ιπατία, γιατί εκείνη την εποχή ήταν βοηθός του επάρχου. Την αποκάλεσαν ειδωλολατρική μάγισσα και ιέρια, την έκδισαν και την έσυραν μέχρι τον καθεδρικό ναό, όπου τη σκότωσαν χτυπώντας την με κεραμικά όστρακα. Και στη συνέχεια έκαψαν το σώμα της. Αν και η κυρίαρχη άποψη είναι ότι ο Κύριλλος έδωσε τη διαταγή για τη θανάτωσή της, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτός έδωσε τη διαταγή ή ήξερε την πρόθεση του όχλου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο όχλος πάντα παρακινείται, αλλιώς δεν λέγεται όχλος. Εδώ κάνω ένα μικρό interlude με ένα mathematical illusion, με μια μαθηματική ψευδαίσθηση, για να περάσουμε μετά από ό,τι έχει μεσολαβήσει μέχρι και το μεσαίωνα, για να περάσουμε στην αναγέννηση, που είναι 15ος και 16ος αιώνας, που ο Γκουτεμβέργιος, την τυπογραφία, από τη μια μεριά και οι λόγοι φαναριώτες που ήρθαν στη Δύση μετά το 1452 από την άλλη μεριά, ήταν οι κύριοι λόγοι που έφεραν την αναγέννηση. Εδώ έχουμε επιστήμονες και καλλιτέχνες όπως ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, μαθηματικούς όπως ο Ταρτάγλια κλπ. Εδώ βλέπουμε τον Ουόμο Βιτρουβιάνο, που ήταν το γνωστό του έργο του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, που έχει εγγράψει ένα ανθρώπινο σώμα σε ένα τετράγωνο και σε ένα κύκλο ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικές στάσεις. Όπως ήθελε να ερμηνεύσει κάποια γραπτά του τότε αρχιτέκτονα Βιτρουβίου. Και εδώ βλέπουμε τον κόμπο, ένα κόμπο που έχει σχεδιάσει. Χίλια συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό.
γιατί έχει έρθει ο επιστάτης εδώ. Να σας συγκεκριβώ. Όχι. Ήθελα κανένα 30 λεπτό. Το πολύ, κύριε. Ωραία. Με συγχωρείτε. Τόσο κόμπος με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι το μέσα στα τοπολογικά μου ενδιαφέροντα, τέλος πάντων. Ας προχωρήσουμε. Μετά έρχεται ο διαφωτισμός, 17ος και 18ος αιώνας. Έχουμε τον Καρτέσιο, τον Λάιμπνιτς, Μπερνούλη. Έχουμε τον Νεύτωνα, από τον οποίο γεννήθηκε η φυσική, η οποία είναι πριν απ' όλα ένα συγκερασμός της ανθρώπινης αριστοτελικής εμπειρίας με την πλατωνική γεωμετρία. Έχουμε μαθηματικούς όπως ο Euler, ο Monge, ο Lagrange, Laplace, Legendre, και έχουμε την Marie-Sophie Germain, τον μεγάλο μαθηματικό Gauss κλπ. Κλπ. Εδώ είναι ένα χειρόγραφο του Gauss που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, που το είχα βρει στην βιβλιοθήκη της Γοτίγκης, του Γκέτιγκεν, με τα αρχαία χειρόγραφα. Το Γκέτιγκεν και η Χαδελβέργη ήταν οι δύο πόλεις που δεν βομβαρδίστηκαν, ανταλλάχτηκαν με την Οξφόρδη και το Κέμπριτζ. Οπότε τα κτίρια έχουν μείνει ανέπαφα. Είχα εργαστεί εκεί 2 χρόνια και ήταν ιδιαίτερη χαρά να δω χειρόγραφα του Γκάους. Να δούμε, μάλιστα. Συγγνώμη, λέτε κάτι, δεν ακούω. Να συνεχίσω. Συνεχίστε, κύριε Λαμπροπούλου. Σας ευχαριστώ. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ. Μήπως... Παρακαλώ να κλείσετε τα μικρόφωνα των άλλων. Ο χειριστής, ναι, μπορεί να τα κλείσει. Νομίζω ότι ρυθμίστηκε. Μπορείτε να συνεχίσετε, κυρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξίζει να δούμε, λοιπόν, αυτές τις μαθηματικούς, εν συντομία, να τις γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Η Marie-Sophie Germain καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Ήταν 13 ετών όταν έπεσε η Βαστήλη και έτσι δεν είχε τι να κάνει. Κλεισμένη μέσα στο σπίτι, πήγε στη βιβλιοθήκη του μπαμπά της, είδε ένα βιβλίο για ιστορία μαθηματικών. Εκεί διάβασε για το θάνατο του Αρχιμίδη. Και στη συνέχεια της τράβηξε τόσο πολύ το ενδιαφέρον που άρχισε να διαβάζει μαθηματικά και μάλιστα και ελληνικά και λατινικά για να διαβάζει από αυθεντικά κείμενα. Οι δικοί της το θεώρησαν ακατάλληλο για ένα κορίτσι και προσπάθησαν να την εμποδίσουν, στερώντας της ζεστά ρούχα και φωτιά, ας πούμε, τζάκι μέσα στο δωμάτιό της. Αυτή όμως τα βράδια μετά, αφού το έφευγαν εκείνη, άναβε ένα λίχνο και διάβαζε. Στα 18 της άνοιξε το École Polytechnique. Εκεί δεν μπορούσαν να φοιτήσουν γυναίκες, όμως μπορούσε όποιος ήθελε να πάρει σημειώσεις και επίσης να καταθέτει γραπτό στις παρατηρήσεις του. Έτσι λοιπόν άρχισε αλληλογραφία με τον Lagrange, τον Legendre και τον Gauss και φοβούμενη χρησιμοποιούσε ανδρικό ψευδόνυμο. Έτσι, ο Legendre έγινε στη συνέχεια μέντορας της και η Sophie Germain ήταν μία από τις προδρόμους θεωρίας ελαστικότητας και έκανε σημαντική έρευνα στο τελευταίο πρόβλημα του Fermat, που όπως ξέρετε πήρε πολλά εκατοντάδες χρόνια για να δοθεί πλήρης λύση. Ίσως θα έχετε ακούσει, εννοώ. Μετά έρχομαστε στους νεότερους χρόνους και έχουμε την Mary Somerville, Πονσελέ, Λομπατσεύσκη. Βλέπετε ότι είναι ονόματα από Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Εδώ έχουμε και έναν Ούγκρο, τον Μπολιάη, τον Στάινερ, Χάμιλτον, Ντε Μόργαν, τον Γκαλουά. Εδώ πάλι ένα άλλο γυναικείο όνομα, η Άντα Λόβελες. Ο Ρίμαν, μέγιστος μαθηματικός Ρίμαν, ο Φέλιξ Κλάιν, Σοφία Κοβαλεύσκαγια από τη Ρωσία, Πουανκαρέ, Πεάνο, Ιταλία, Χίλμπερτ, Γερμανία, η Έμι Νέτερ, Γερμανοεβραία, Ραμανούτζιαν, Ινδός κλπ. Κλπ. Έχουμε τα στοιχεία του Ευκλήδη που έρχονται στην Ευρώπη και τα μελετούν γαλλόφωνοι Σουίτες.
τον Κολμογόροφ, τον Ρώσο Γκρόθ, Αντίκ Άρνολ κλπ. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο καλύτερα, να γνωρίσουμε καλύτερα κάποιες από αυτές που αναφέραμε. Εδώ βλέπουμε μία εκπληκτική σύνθεση που φτιάχτηκε νομίζω πέρυσι, πριν 1,5 χρόνο, από την Μαρία Βλασίου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τουέντε και του Άιντχόφεν στην Ολλανδία. Η Μαρία Βλασίου, μάλιστα, για πολλά χρόνια ήταν στην Ολλανδία πρόεδρος της Dutch Women in Mathematics, του συνδέσμου. Είναι τόσο δραστηριότατη. Εδώ, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει, όπως βλέπετε, από την Ιπατία πρώτα-πρώτα και παρουσιάζουν διάφορες γυναίκες μέχρι την Ντούζα Μακντάφ, που νομίζω είναι ακόμα εν ζωή. Εδώ και εδώ κάτω είναι η Μυριά Μιρζαχάνη, η Ιρανή που πήρε το βραβείο Fields, και θα έρθουμε πάλι σε αυτήν. Ας δούμε λοιπόν κάποιες από αυτές λιγάκι. Τη Μέρι Σόμερβιλ, για παράδειγμα, ήταν από τις πιο σπουδαίες Αγγλίδες μαθηματικούς και αστρονόμους του 19ου αιώνα και γνωστή υπέρμαχος πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών. Ήταν μία από τις δύο γυναίκες που εκλέχθηκαν ως πρώτες γυναίκες επίτιμα μέλη της Βασιλικής Ακαδημίας Αστρονομίας. Το κολέγιο Σόμερβιλ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης φέρει το όνομά της. Αυτή λοιπόν η Σόμερβιλ θα τη δούμε εδώ που έκανε μαθήματα μαθηματικών στην Άντα Λόβελες. Ποια είναι τώρα η Άντα Λόβελες? Ο Λόρδος Βίρονας είχε κάνει ένα πολύ σύντομο γάμο, ένα χρόνο κράτησε, με την αριστοκρατική σκαταγωγής Αναμπέλα Μίλμπανκ και με αυτήν απέκτησε μία κόρη, την Lady Αυγούστα Άντα Μπάιρον. Όμως, αφού χώρισαν μετά το ένα χρόνο, δεν ξαναείδε την κόρη του. Η Άντα ήταν μαθηματικός, όπως και η μητέρα της, και πρόδρομος της επιστήμης των υπολογιστών. Γι' αυτό ακριβώς είναι γνωστή σε όλους τους computer scientists. Όπως γνωρίζουμε, οι γυναίκες δεν γινόντουσαν δεκτές στα πανεπιστήμια, οπότε και επίσης επιπλέον η ανασχόληση με τα μαθηματικά ακόμα χειρότερα ήταν πολύ ασυνήθιστη για τις γυναίκες εκείνη την εποχή. Η μητέρα της ανέθεσε τη μαθηματική παιδεία της κόρης της στη Μέρι Σόμερβιλ που μόλις είδαμε και στον πρώτο καθηγητή μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τον Αύγουστο Ντε Μόργαν, που ήταν ειδικό στη λογική και τα διακριτά μαθηματικά, το οποίο εξηγεί φυσικά μετά τις κλήσεις της Άντα. Η Άντα επέδειξε τρομερή έφεση στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. Στα 12 χρόνια της, όπως παρατηρούσε το πέταγμα των πουλιών, πρότεινε να δημιουργηθεί κλάδος πτητικής. Είχε ρωματιστεί τρόπους για να πετάξει ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ατμού. Στο αριστοκρατικό περιβάλλον που ζούσε, συνδιαλεγόταν με πολλούς από τους σημαντικότερους επιστήμονες και συγγραφείς της εποχής, όπως ο Μάικλ Φαραντέι, ο φυσικός, ο Κάρολος Ντίκενς, ο Τσάρλς Μπάμπατζ και άλλοι. Θεωρείται ότι έγραψε τον πρώτο αλγόριθμο για τον υπολογισμό των αριθμών Μπερνούλη. Το όνομά της, Άντα, το φέρει μία από τις πρώτες γλώσσες για την τεχνητή νοημοσύνη και τον προηγμένο προγραμματισμό. Η αναγνώρισή της ξεπερνά τα σύνορα της πληροφορικής και γι' αυτό η Διεθνής Μέρα για τα Επιτεύγματα των Γυναικών στην Επιστήμη, την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά φέρει το όνομά της Άντα Λόβελες Ντέι. Αυτή λοιπόν είναι η Άντα. Και στη συνέχεια έχουμε μια άλλη τεράστια προσωπικότητα γυναικεία, την Σοφία ή Σόνια Κοβαλεύσκαγια. Η Κοβαλεύσκαγια είναι γνωστή για τη δουλειά της στην ανάλυση, μερικές διαφορετικές εξώσεις και τη μηχανική. Ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε διδακτορικό στα μαθηματικά. Επίσης, η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωτοβάθμια καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ευρώπης και μία από τις πρώτες συντάκτρες σε επιστημονικό περιοδικό. Εδώ, για να το κάνω λίγο πιο σύντομο, απλώς δεν θα το αναγνώσω, αλλά πραγματικά θαυμάστηκε πάρα πολύ για το ηρωικό κουράγιο της να μπορέσει να βρει μία θέση στο χώρο της Ακαδημία. Μετά έχουμε την Έμι Νέτερ. Αυτή, πραγματικά, η Νέτερ θεωρείται η γυναίκα μαθηματικός με τη μεγαλύτερη επιρροή ποτέ. Ο πατέρας της ήταν γνωστός μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο του Ερλάνγκεν. Παρακολουθούσε τις διαλέξεις χωρίς να μπορεί να εγγραφεί ως φοιτήτρια.
Επίσης, για ένα εξάμηνο επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, όπου θυμάστε ήταν παλιότερα ο Γκάους, και παρακολούθησε διαλέξεις από τον Μινκόφσκι, το δάσκαλο του Αϊνστάιν, και τον Χίλμπερτ. Με συγχωρείτε, κάτι ακούγεται στο background από κάποιο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτηση προς εμένα ή απλώς να προχωρήσω. Συνεχίστε, κυρία Λαβροπούλου. Ωραία. Η Έμι Νέτερ είναι το μοναδικό άτομο που δέχτηκε ο καθηγητής Γκόρνταν, ο βασιλιάς της Invariant Theory, που τη δέχτηκε για διδακτορικό. Πράγματι έκανε το διδακτορικό της με τον Γκόρνταν και στη συνέχεια εργάστηκε ως άμυστη λέκτορας στο Erlangen. Επικοινωνούσε με τον Χίλμπερτ και τον Φέλιξ Κλάιν πάνω στη θεωρία της σχετικότητας. Θεωρείται, ότι μετασχημάτισε την κατανόησή μας για το σύμπαν, γιατί αυτή έκανε invariance theory και φυσικά θέλουμε το invariance, δηλαδή το αναλύωτο του χωροχρόνου ως προς διάφορα φαινόμενα, δηλαδή την άπειρες συμμετρίες, τέλος πάντων. Και μετά τα μαθηματικά, με τη θεμελιώδη δουλειά της στην αφηρημένη άλγεβρα. Στα 37 της έγινε λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, διότι τότε άλλαξαν τα δεδομένα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοίς κόσμος είχε πάει να πολεμήσει, πολλοίς κόσμος είχε σκοτωθεί και έτσι έλειπε προσωπικό. Μετά όμως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυνηγήθηκε, φυγαδεύτηκε στην Αμερική ως Γερμανοεβραία και έγινε λέκτορας στο Bryn Mawr College της Πενσιλβάνια, που είναι ένα από τα κολέγια γυναικών. Εδώ είναι κάποια λόγια που ο Αϊνστάιν πραγματικά με πολύ μεγάλο θαυμασμό είχε πει για την Έμι Νέτερ. Όπως και εδώ επίσης, «The most significant creative mathematical genius». Ας προχωρήσουμε. Εδώ κάνουμε ένα μικρό ιντερλούδιο και δείχνω έργα τέχνης με μαθηματικά, ας πούμε του Έσερ, που δείχνει είδωλα σε κριτό κάτωπτρο, που θέλει ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις για να μπορεί κανείς να απεικονίσει τέτοια έργα. Εδώ τις δοκιμές του Έσερ με την έννοια της συμμετρίας. Εδώ την μετάβαση στην τρίτη διάσταση και το αυτοαναφορικό. Επίσης, εδώ έχουμε την αυτοαναφορά και την έννοια του ορίου, κάπου εδώ μέσα, που θεωρούνταν από τους ειδικούς της τέχνης ότι μπορεί να έλειπε εδώ πέρα κάτι, ότι είχε ξεφτύσει εδώ. Τελικώς φαίνεται ότι μάλλον ήταν το infinitesimal, το fractal, το οριακό, το απειροστό, και γι' αυτό ακριβώς φαίνεται, πιθανολογείται ότι ο ίδιος ο Έσερ άφησε μια άσπρη κοιλίδα εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούσε να το απεικονίσει περισσότερο κοντά. Και εδώ κάτι που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο Έσερ με την τοπολογία, που έχει πάρει μια ταινία του Μέμπιους, την έχει, αν την κόψουμε στη μέση με το ψαλίδι, θα βγάλουμε τον πιο απλό κόμπο, τον τριφύλι, τον τρεφόιλ. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, η τοπολογία είναι η προσφυλής μου περιοχή των μαθηματικών. Εδώ είναι ο Πάμπλο Πικάσο, που απεικονίζει κάτι τοπολογικό. Στην τοπολογία επιτρέπονται οι συνεχείς παραμορφώσεις, σε αντίθεση με τη γεωμετρία. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ένα ακόμα έργο με τα γνωστά με τον χρόνο. Εδώ του Βασαρέλη κάτι επίσης που θέλει μαθηματική τέχνη για να δώσει κανείς τόσο ωραία την προοπτική, το βάθος και τον όγκο. Επίσης Βασαρέλη, κάτι που βγαίνει μέσα από το επίπεδο, μια σφαίρα. Και εδώ που παίζει με τις σκιές, οι οποίες σκιάσεις αλλάζουν τις οπτικές. Πάμε λοιπόν τώρα, μετά το ιντερλούδιο, να δούμε τι γίνεται αντίστοιχα στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια που αναφερθήκαμε πριν. Και η πρώτη που βλέπουμε είναι η Φλωρεντία Φουντουκλή, που είναι η πρώτη φοιτήτρια στο τμήμα μαθηματικών. Τότε, το 19ο αιώνα, οι μαθηματικές σπουδές ήταν άβατο για τις γυναίκες. Μάλιστα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, κάποιοι πίστευαν ότι τα μαθηματικά δεν ταιριάζουν ως επιστήμη στη γυναικεία φύση. Ο αγώνας των γυναικών να εκπορθήσουν το άβατο όλων των πανεπιστημιακών σχολών άρχισε να αποδίδει στα τέλη του 19ου αιώνα. Η
Η Φλωρεντία Φουντουκλή, η Αρσακιάδα, γράφτηκε στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1892. Προσέξτε το αυτό. Έχουμε ότι το ήδη από το 1879, είμαστε το 92, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες να γραφτούν γυναίκες. Η Φουντουκλή, επειδή έδειξε έφεση στα γράμματα, την έστειλαν οι γονείς στο Παρίσι, πήγε στη Σορβόνη να σπουδάσει μαθηματικά, όμως αναγκάστηκε να διακόψει λόγω θανάτου του πατέρα της. Στη συνέχεια, μέσω ενός διαγωνισμού της εφελεκπαιδευτικής εταιρείας, τον οποίο πρότευσε, έφυγε για Γερμανία, πήγε στο Βερολίνο και επέστρεψε στην Ελλάδα. Και αυτές οι σπουδές που είχε κάνει μέχρι το 1888 φαίνεται ότι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην αποδοχή της από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γιατί, θα το δούμε αμέσως μετά, απλώς να πούμε εδώ ότι δυστυχώς η Φλωρεντία Φουντουκλή δεν έκανε καριέρα ως μαθηματικός, διεύθυνε το ιδιωτικό νέων ελληνικών παρθεναγωγείων στην Αθήνα και το οποίο λειτουργήσε με βάση τα γερμανικά πρότυπα τα οποία είχε μάθει. Το θέμα λοιπόν με τις εγγραφές, με τις αρνητικές απαντήσεις για εγγραφές στο ελληνικό πανεπιστήμιο, ήταν ότι δεν αναγνωρίζονταν τα δευτεροβάθμια σχολεία φυλαίων ότι παρήχαν ισότιμες γνώσεις με τα γυμνάσια που ήταν των Αρένων και ήταν ο ανώτερος κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λίγα χρόνια μετά, το 1887 και πριν το 1992 που η Φουντουκλή ενεγράφει, το 1887 έχουμε ότι η Ελένη Παντελίδου είχε κάνει αίτηση εγγραφή στην ιατρική σχολή, η οποία απορρίφθηκε, και γι' αυτό η νεωρή κοπέλα απογοητεύτηκε και αυτοκτόνησε. Και μάλιστα χαρακτηρίζεται ότι δεν ήταν απλά ακραία συμπεριφορά απόγνωσης, αλλά μια υπέρτατη εκδήλωση αποδοκιμασίας. Αυτό φαίνεται από το σημείωμα που άφησε, αυτοκτονώ διαμαρτυρώμενη δια την αδικία. Ο θάνατός μου ας ακουστεί ως κραυγή σε εκείνους ή την θεωρούν τη γυναίκα ως μεσαιωνική δούλη. Αυτά τα βρίσκει κανείς στο εκπληκτικό πόνημα του Νικολάου Καστάνη, η εισαγωγή των Ελληνίδων στο Άβατον των Μαθηματικών. Εκείνη την εποχή έχουμε τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, μια τεράστια φυσιογνωμία στον χώρο των μαθηματικών, ο οποίος είχε επιστημονική αλληλεπίδραση με τον Αϊνστάιν. Εδώ έχουμε μια κλασική φωτογραφία στο Μόναχο, που είναι από δεξιά ο Καραθεοδωρή, στη μέση ο Ντέιβιτ Χίλμπερτ και αριστερά ο Νικόλαος Κρητικός. Ο Νικόλαος Κρητικός ήταν καθηγητής μαθηματικών στο Πολυτεχνείο, στο οποίο σπούδασε, είχε μπει στη σχολή πολιτικών μηχανικών ο αείμνηστος Χρήστος Παπακυριακόπουλος, ο οποίος λόγω του κριτικού άφησε τη μηχανική, την επιστήμη του μηχανικού και ακολούθησε τα μαθηματικά. Ο κριτικός τον παρέπεμψε στον Καραθεοδωρή, ο οποίος στη συνέχεια τον παρέπεμψε στο Πρίνστον, και έτσι ο Παπακυριακόπουλος έφυγε για το Πρίνστον, αφού είχε κάνει είχε δουλέψει και ως βοηθός στο Πολυτεχνείο, είχε δουλέψει και ως δάσκαλος κάπου στην επαρχία, είχε απολυθεί κιόλας λόγω της συμμετοχής του στο ΕΑΜ. Και μία από τις μαθηματικούς φίλες του Παπακυριακόπουλου ήταν η Ιωάννα Φερεντίνου Νικολακοπούλου, η πρώτη γυναίκα που πήρε θέση, βοηθού απλώς βέβαια, αλλά πήρε θέση σε πανεπιστήμιο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η Ιωάννα Φερεντίνου είχε παντρευτεί τον μαθηματικό Νικολακόπουλο, ο οποίος πέρασε τη ζωή του, δηλαδή όταν ήταν νομίζω έγκυος ακόμα η Φερεντίνου, ο άντρας της τον έστειλαν στην εξορία. Μεγάλωσε το παιδί της μόνη της και ο γιος της ήταν ο γνωστός στατιστικολόγος, εκλογολόγος, Ηλίας Νικολακόπουλος. Μπορεί να τον έχετε ακούσει. Η κόρη λοιπόν του Ηλία Νικολακόπουλου και εγγονή της Ιωάννας Φερεντίνου
ήταν η Αδριανή Νικολακοπούλου, που ήταν μαθήτριά μας εδώ στο Πολυτεχνείο και η οποία μου ζήτησε να κάνει την εργασία της, τη διπλωματική της, με έναυσμα κάποιες επιστολές που βρήκε μετά το θάνατο της γιαγιάς σε ένα μπαούλο, βρήκε επιστολές μαθηματικές που είχε ανταλλάξει η Ιωάννα Φερεντίνου με τον Χρήστο Παπακυριακόπουλο, επίσης του Πολυτεχνείου. Και έτσι λοιπόν έκανε μια εκπληκτική δουλειά η Αδριανή. Αυτό λοιπόν ήταν μια μικρή ιστορία, πιο προσωπική. Να δούμε λιγάκι σημαντικές ημερομηνίες. Το 1892 έγινε δεκτή η Φουντουκλή στο τμήμα μαθηματικών. Στα επόμενα 30 χρόνια έγιναν δεκτές ακόμα 13 κοπέλες για μαθηματικά. Το 1952 είναι το καθολικό δικαίωμα των γυναικών να ψηφίζουν και να εκλέγονται. Το 1975 έχουμε τη συνταγματική αρχή της ισότητας των φύλων. Το 1982 έχουμε την πρώτη γυναίκα καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στα μαθηματικά στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι η Σουζάνα Παπαδοπούλου, μια εκπληκτική μαθηματικός, η οποία τέλειωσε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πήγε για ηφηγεσία στο Ερλάνγκεν και Νιρεμβέργη, επισκέπτρια στο Άιχστετ της Γερμανίας και στη συνέχεια, όπως είπα, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ωραία. Πλησιάζουμε λοιπόν, τώρα είμαστε αρκετά καλύτερα. Έχουμε και την πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχουμε ότι περίπου το 50% περίπου των σπουδαστών μαθηματικών τμήματων είναι γυναίκες, όμως μόνο το 1/3 από αυτούς που τελειώνουν στο top 1% είναι κορίτσια. Ακόμα πιο απογοητευτικά, το ποσοστό των γυναικών με πανεπιστημιακές θέσεις στην Ελλάδα είναι 15,3%, όσο περίπου ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε αρκετό δρόμο να κάνουμε. Εδώ είναι ένα άλλο μαθηματικό καλλιτέχνημα, ελαχιστικές επιφάνειες, minimal surfaces, για να προχωρήσουμε. Θέλετε να μου πείτε πόση ώρα μπορώ να έχω για να δω πόσο γρήγορα θα πάω τώρα? Γιατί δεν θέλω να κουράσω το ακροατήριο. Άλλα 10 λεπτά είναι εντάξει, για να ολοκληρώσετε. Ωραία. Εδώ λοιπόν σας δείχνω το Imaginary, ήταν το 2008 που ήταν έτος μαθηματικών στη Γερμανία, στο Oberwolfach, στο Μαθηματικό Ινστιτούτο Oberwolfach, έφτιαξαν ένα ελαφρύ πρόγραμμα για να φτιάχνει κανείς, χωρίς να γνωρίζει τα μαθηματικά, να κατασκευάζει αλγεβρικές καμπύλες και επιφάνειες, αυτό είναι το πρόγραμμα Surfer, και κάνανε ένα διαγωνισμό σε όλη τη Γερμανία. Ποιος θα φτιάξει το πιο ωραίο έργο τέχνης από μαθηματικά, παίζοντας με παραμέτρους με εκείνο το πρόγραμμα. Εδώ βλέπουμε διάφορα που έφτιαξαν μαθηματικοί και τις πολυεννημικές εξισώσεις, όπως βλέπετε, που διέπουν αυτές τις αλγεβρικές επιφάνειες. Αυτό είναι επίσης ένα άλλο όμορφο έργο. Εδώ αυτό είναι το αγαπημένο μου, είναι το Αστέρι, το οποίο είχα στείλει κάποτε για πρωτοχρονιάτικες ευχές και για χριστουγεννιάτικες. Και η νικήτρια του διαγωνισμού ήταν μια 16χρονη κοπέλα, η Βαλεντίνα Μιαλάτα, η οποία έφτιαξε αυτά τα έργα εδώ που βλέπετε. Αυτά όλα είναι αλγεβρικές επιφάνειες. Είναι φοβερό. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, 15 χρόνια, είναι μαθηματικός από ό,τι έχω ακούσει η Βαλεντίνα. Εδώ το απάβγασμα της τέχνης της ήταν αυτό το φλιτζάνι καπουτσίνο. Και αυτή είναι η φόρμουλα, η μαθηματική φόρμουλα για αυτό το έργο τέχνης, το μαθηματικό. Και τα είπα αυτά, γιατί μιλώντας για μαθηματικά έργα τέχνης, θα ήθελα να αναφερθώ στην κυρία Γεωργία Μαραγκού, καθηγήτρια μαθηματικών στο πρώτο γυμνάσιο Σκάλα Σωροπού, η οποία είχε την ιδέα να κάνει έργα τέχνης με μαθηματικά και είχαν φτιάξει και ξεκίνησε να δουλεύει με τους μαθητές της από το 2012-2013, τους μίησε, για να τους κάνει να αγαπήσουν περισσότερο τα μαθηματικά. Εδώ βλέπουμε ένα από αυτά τα έργα τέχνης, που το ονόμασε συλλέγοντας καρπούς από το δέντρο του Πυθαγόρα. Και η κυρία Μαραγκού πήρε το Global Teacher Award 2022 ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφιότητες από 115 χώρες στον κόσμο, στη διοργάνωση The Bridges Math Art Exhibition που έγινε στο Στοκχόλμη της Σουηδίας.
Να πω ότι οι γυναίκες στα μαθηματικά είναι πολύ πιο οργανωμένες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει η Διεθνής Committee for Women Mathematics, υπάρχει το Association European Women Mathematics και υπάρχει και το δίκτυο που το λέμε τώρα σύνδεσμο, Association, το Greek Women in Mathematics, για το οποίο θα σας πω λίγα λόγια. Πριν πάω όμως αυτό, να πω ότι η European Women in Mathematics μαζί με το Imaginary που ανέφερα πριν έφτιαξαν την έκθεση Women of Mathematics Throughout Europe, μια εκπληκτική ιδέα όπου από κάθε χώρα της Ευρώπης επέλεξαν μια γυναίκα της οποίας έκαναν το πορτρέτο για την κάθε μία την πιο χαρακτηριστική μαθηματική της κατάκτηση που το βλέπουμε ως φόρμουλα εδώ μπροστά και μια μεγάλη πολυσέλιδη συνέντευξη σε έναν υπέροχο τόμο. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 7ο Διεθνές Κογκρέσο Μαθηματικών το 2016 στο Βερολίνο με 13 πορτρέτα και όταν το 8ο, 4 χρόνια μετά, θα γινόταν, στα Κογκρέσα Μαθηματικών που γίνονται κάθε 4 χρόνια, δίνονται τα βραβεία Fields, που είναι τα αντίστοιχα των βραβείων Nobel, που εμείς δεν έχουμε βραβείο Nobel, είναι το βραβείο Fields που δίνεται σε μαθηματικούς. Τότε λοιπόν εγκαινιάστηκε αυτή η έκθεση και όταν το επόμενο θα γινόταν στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, οι Σλοβένες συνάδελφοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση είπαν γιατί να μην επεκταθεί αυτή η έκθεση και σε γυναίκες από χώρες της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν πράγματι επεκτάθηκε με άλλα 7 πορτρέτα και είναι μεγάλη μου τιμή που μου προτάθηκε και μένα να συμμετέχω σε αυτή την έκθεση με το δικό μου πορτρέτο. Ωραία. Πριν 2 χρόνια, ακριβώς πριν 2 χρόνια, ιδρύσαμε το δίκτυο Ελληνίδες Γυναίκες στα Μαθηματικά. Το γυναίκες το τονίζουμε για να βρίσκεται εύκολα σε μια αναζήτηση, γιατί μας είπαν θα μπορούσατε να λέτε απλώς Ελληνίδες στα Μαθηματικά αφού κλείνετε και έχει γένος, το Greek Women in Mathematics, το GWM. Οπότε, αυτό είναι ανοιχτό σε άντρες και γυναίκες. Εδώ είμαστε η ομάδα που το ίδρυσε, η Μέρη Χλουβεράκη, τότε στις Βερσαλίες, η Βάλια Γαζάκη που είναι στην Αμερική, εγώ και η Πολυξένη Σπηλιώτη που ήταν στη Δανία, στο Άρχους και τώρα στο Γκέτιγκεν της Γερμανίας. Αυτή είναι η ιστοσελίδα μας που βλέπετε ότι έχει δανειστεί από την Ιπατία. Θα το πάω λίγο πιο γρήγορα τώρα, να με επιτρέψετε. Οι δράσεις μας έχουμε κάνει 3 ή 4 νομίζω μέχρι τώρα podcast, εκπληκτικά, που είναι όλα αναρτημένα. Έχουμε γιορτάσει την ημέρα 12 Μαΐου, το May 12, στο οποίο θα έρθω στο κλείσιμο αυτής της ομιλίας. Πέρυσι στο Πολυτεχνείο και online, ήταν υβριδικό. Επίσης, πέρυσι, το 2022, κάναμε το πρώτο συνέδριο Ελληνίδων μαθηματικών στο Πολυτεχνείο. Ήταν κάτι το εκπληκτικό, με στρογγυλή τράπεζα όπου συμμετείχε και ο Γιάννης ο Εμμύρης, βλέπετε εδώ στο κέντρο, που είναι ο πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Είχε τρομερή επιτυχία και ο λόγος που σας το δείχνω ήταν γιατί στην φωτογραφία που βγάλαμε είναι και η κυρία Σουζάνα Παπαδοπούλου. Την προσκαλέσαμε, νομίζω 92 ετών, εδώ που δείχνω με τον Κέρσορα, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε θέση καθηγητική στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν παρακολούθησε αδιαλείπτως όλες τις ομιλίες. Ήταν παράδειγμα προς μίμησης για όλες εμάς τις νεότερες. Τώρα την Άνοιξη, την περασμένη Άνοιξη, γιορτάσαμε τη μέρα 12 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη και ήταν αφιέρωμα στην Μαριά Μιρζαχάνη. Η Μαριά Μιρζαχάνη ήταν μαθηματικός από το Ιράν, πήρε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, είναι η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το βραβείο Fields, δηλαδή το αντίστοιχο Νόμπελ στα μαθηματικά, και η πρώτη γενικός άτομο από το Ιράν που πήρε αυτό το βραβείο. Και στη μνήμη της πέθανε πολύ σε μικρή ηλικία από καρκίνο του μαστού, γι' αυτό στη μνήμη της η Διεθνής Ένωση Committee for Women Mathematics καθιερώθηκε
καθιέρωσε παγκοσμίως η μέρα 12 Μαΐου να είναι το May 12 που γιορτάζουμε τα μαθηματικά σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες στα μαθηματικά σε όλο τον κόσμο. Και η νέα δράση του δικτύου μας, ξεκινάμε πρόγραμμα mentoring για όλων των ειδών, δηλαδή μαθήτριες, φοιτήτριες, συναδέλφους, γενικώς. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε τη σημασία των μαθηματικών, διότι να πούμε ότι η αξία τους είναι θεμελιώδης και διαχρονική, ότι βρίσκονται παντού σε όλες τις επιστήμες STEM και τις εφαρμογές και ότι μια και ο τίτλος ήταν η συνεισφορά των γυναικών, ότι οι γυναίκες έχουν ακόμα πάρα πολλά να συνεισφέρουν στο κλάδο των μαθηματικών. Οπότε, εδώ είναι κάποιες λίγες από τις πηγές που κατέγραψα. Εδώ σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω εδώ θα σταματήσω, γιατί το τελευταίο είναι αυτό εδώ, για να σας ζαλίσω λιγάκι περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαμπροπούλη, για την εξαιρετική παρουσίαση. Μας κάνατε ένα ωραίο ταξίδι στον χώρο των μαθηματικών και ήταν ωραία που ξεκινήσατε και πριν την υπατία για να έχουμε το γενικότερο πλαίσιο, να δούμε πότε εμφανίστηκε η υπατία. Εξαιρετικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λαμπροπούλου. Ήταν εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ειλικρινά, δεν έχω δουλέψει τόσο πολύ για προετοιμασία ομιλίας όσο για αυτήν εδώ, πραγματικά. Ίσως γιατί ήταν πέρα από το δικό μου επιστημονικό, πώς να το πω, ερευνητικό αντικείμενο. Πραγματικά, κρίμα που δεν έχει συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου, έχετε δίκιο. Μου το ζήτησε η κυρία Πανταζάρη επανειλημμένος, αλλά ήταν αδύνατον λόγω τόσο πιεστικών υποχρεώσεων να μπορέσω να τα αποκριθώ νωρίτερα. Πραγματικά λυπάμαι. Όμως ελπίζω να κατεγράφει, δεν ξέρω να κατεγράφει, και φυσικά συμφώνησα στο να αναρτηθεί και να σας δώσω και τα slides επίσης για να τα αναρτήσετε. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συναρπαστικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα χαρώ πάρα πολύ για οτιδήποτε γλωσσολογικό. Θα μου επιτρέψετε να έχω μία πρόσβαση στην εταιρεία σας. Εννοείται. Θέλουμε. Συνεργασίες θέλουμε. Θα είστε στους αποδέκτες μας, τους τακτικούς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα θα συνεχίσουμε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζιάφο για να προεδρεύσει και να συντονίσει την πρώτη συνεδρία, η επίσημη συνεδρία της εργασίας του συνεδρίου μας, που θα αφορά τα μαθηματικά, ορολογία και μαθηματικά. Κυρία Λαμπροπούλη, θα χαρούμε να παραμείνετε μαζί μας. Περνάμε λοιπόν στην πρώτη συνεδρία, την πρώτη θεματική συνεδρία εργασίας του συνεδρίου που αφορά τα μαθηματικά και συνδέεται με το τιμόμενο πρόσωπο. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Κώστας Βελεοντής, φυσικός ηλεκτρονικός, υπεύθυνος ομάδων ορολογίας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και μέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤΕ 21, Ορολογία, Γλωσσική Πόρη. Ο τίτλος της ομιλίας, Ορισμοί φυσικών μεγεθών μέσω μαθηματικών τύπων προς διορισμό των σχέσεων ανιών σύμφωνα με την επιστήμη της ορολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω διαμοιρασμό οθόνης. Εντάξει. Εντάξει, φαίνεται. Εντάξει. Μήπως κάποια παράδειγμα να πάτε του WebEx λίγο να ευχαριστοποιηθούν λίγο. Το μεταφέρω αυτό το... Ναι, λίγο. Όσο το δυνατόν πιο δεξιά. Ναι. Οι σχέσεις ενιών στον τομέα της ορολογίας. Στην ορολογία διακρίνονται τρεις κατηγορίες σχέσεων ενιών. Οι ειδογονικές σχέσεις, οι σχέσεις γένους είδους,
generic relations, οι μεριστικές σχέσεις, οι σχέσεις όλου μέρους, partitive relations, και οι συσχετικές σχέσεις, associative relations. Οι δύο πρώτες είναι οι ιεραρχικές σχέσεις. Οι έννοιες διακρίνονται σε υπερτασσόμενες έννοιες και υποτασσόμενες έννοιες. Ενώ οι τρίτες σχέσεις είναι μη ιεραρχικές. Στα έννοιοδιαγράμματα, η ειδογονική σχέση παριστάνεται με ένα δένδροδιάγραμμα, η μεριστική σχέση με ένα κτένοδιάγραμμα και η συσχετική σχέση με ένα βελοδιάγραμμα. Το δένδροδιάγραμμα δείχνει τις σχέσεις, πάει από το γένος προς τα είδη, τη γένεια έννοια, την ίδια έννοια. Το κτένοδιάγραμμα πάμε από το όλον, την ολομερή έννοια, στα μέρη, τις επιμερείς έννοιες, και στη συσχετική σχέση δεν έχουμε κατεύθυνση. Μια σχέση εννοιών που δεν ήταν μεριστική. Στο ISO 704 του 2009 δινόταν ως παράδειγμα ορισμού ενός φυσικού μεγέθους μέσω μαθηματικού τύπου ο ορισμός της δύναμης F που ασκείται πάνω σε ένα υλικό σημείο μέσω του τύπου F ίσον M επί α, όπου M η μάζα του υλικού σημείου και α η επιτάχυνση με την οποία κινείται το υλικό σημείο, και ερμηνευόταν ως εντατικός ορισμός βασιζόμενος σε μεριστική σχέση, την οποία F είναι η ολομερής έννοια, το όλον, και οι επιμερείς έννοιες είναι τρεις, το M, το α και το M επί α. Δηλαδή, με αντίστοιχο εννοιοδιάγραμμα, το φυσικό μέγεθος F αποτελείται από τρία μέρη, σύμφωνα με τα σύμβολα που σας ανέφερα προηγουμένως των σχέσεων. Βέβαια, στη φυσική, με κανέναν τρόπο η μάζα M του υλικού σημείου δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος της δύναμης F. Ούτε η επιτάχυνση α μπορεί επίσης να θεωρηθεί μέρος της δύναμης F. Ενώ τα δύο μεγέθη πολλαπλασιαζόμενα σχηματίζουν ακριβώς τη δύναμη F. Στην Επιτροπή ΕΛΟΤ 21 είχαμε ήδη από το 2008 επισημάνει το λάθος στον ISO και επαναφέραμε το ζήτημα το 2014, ότι δηλαδή η σχέση που εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο είναι γενικά συσχετική σχέση, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μόνο σε περιπτώσεις άθροισης αλγεβρικής ή διανυσματικής μπορεί να νοηθεί ως μεριστική. Έτσι, στην πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση του Διεθνούς Προτύπου έγινε η διόρθωση, δηλαδή το ISO 704 του 2022. Οπότε, στο πρότυπο αυτό, λοιπόν, έχουμε, μάλιστα με τη διανυσματική μορφή, έχουμε το διανυσματικό φυσικό μέγεθος F, το οποίο συσχετίζεται με τα M και α με συσχετικές σχέσεις, που ορίζεται από το μαθηματικό γινόμενο M επί α. Στην ορολογία, γενικά έχουμε το συμβολισμό κατά σήμανση, άνω κάτω τελεία, ορισμός, όπου κατά σήμανση είναι όνομα, όρος ή σύμβολο μιας έννοιας, και ο ορισμός είναι μια γλωσσική έκφραση που περιγράφει την έννοια και τη διαφοροποιεί από συναφείς έννοιες. Υπάρχουν δύο είδη ορισμού. Ο εντατικός ορισμός, που ορίζει, εκφράζει το βάθος της έννοιας, δηλώνοντας την πλησιέστερη υπερτασσόμενη έννοια και το διακριτικό ή τα διακριτικά χαρακτηριστικά, και ο εκτατικός ορισμός, ορισμός που απαριθμεί όλες τις υποτασσόμενες έννοιες μιας υπερτασσόμενης έννοιας που αντιστοιχούν σε ένα κριτήριο υποδιαίρεσης. Αυτά στην ορολογία. Στη φυσική, ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους Q μέσω μαθηματικού τύπου έχει τη γενική μορφή μιας μαθηματικής συνάρτησης Q ίσον F των ABC κλπ, που σχετίζει το οριζόμενο φυσικό μέγεθος με άλλα φυσικά μεγέθη τα οποία είναι ήδη γνωστά. Είναι δηλαδή μια ισότητα στο αριστερό μέρος της οποίας είναι το σύμβολο του οριζόμενου φυσικού μεγέθους, ενώ στο δεξιό υπάρχει μια μαθηματική παράσταση στην οποία συμμετέχουν τα σύμβολα άλλων φυσικών μεγεθών που είναι ήδη γνωστά. Με όρους της ορολογίας δηλαδή, το αριστερό μέρος είναι η κατασήμανση του οριζόμενου φυσικού μεγέθους ως έννοιας, που εδώ είναι σύμβολο, και δεξιό μέρος ο ορισμός της έννοιας διατυπωμένος ως συνάρτηση των ABC ως εννοιών, οι οποίες είναι ήδη γνωστές. Η εξίσωση αυτή, η ένα, λέμε ότι είναι εξίσωση ορισμού ή και σχέση ορισμού του φυσικού μεγέθους Q, εφόσον αυτό έχει αποφασιστεί από τους ειδικούς του τομέα.
Μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες εξισώσεις της μορφής 1 που περιλαμβάνουν αλλά δεν ορίζουν το φυσικό μέγεθος Q. Δηλαδή το πρώτο μέρος είναι το Q και δεύτερο είναι μια παράσταση με άλλα φυσικά μεγέθη, αλλά δεν είναι η σχέση η εξίσωση ορισμού. Από τη συγκεκριμένη μορφή που έχει η 1, η εξίσωση 1, προκύπτει και η κατηγορία της σχέσης ενιών κατά την ορολογία. Στον πίνακα αυτό, στη δεύτερη στήλη, υπάρχει μια σχέση μεταξύ ενιών και η παράσταση η αλγεβρική και η κατηγορία της σχέσης σύμφωνα με την ορολογία. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε σχέση μεταξύ του γινωμένου ενός φυσικού μεγέθους και ενός σταθερού συντελεστή Q ίσον με κάπα επί α, που το α είναι το φυσικό μέγεθος και, και το κάπα είναι σταθερά, μια σταθερά. Εδώ έχουμε συσχετική σχέση και μάλιστα ευθεία αναλογία. Δηλαδή διπλάσιο α δίνει διπλάσιο Q, τριπλάσιο α, τριπλάσιο Q και ούτω καθεξής. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τη σχέση μεταξύ του πηλίκου ενός σταθερού συντελεστή προς ένα φυσικό μέγεθος και του φυσικού μεγέθους. Εδώ τώρα η σχέση είναι πάλι συσχετική, αντίστροφη αναλογία. Δηλαδή διπλάσιο α δίνει υποδιπλάσιο Q και ούτω καθεξής. Στην τρίτη περίπτωση έχουμε τη σχέση μεταξύ πηλίκου γινωμένων φυσικών μεγεθών με κάθε ένα από αυτά τα φυσικά μεγέθη. Δηλαδή έχουμε μια διαίρεση γινωμένου διαγινωμένου. Εδώ πρόκειται για συσχετική σχέση η οποία είναι ευθεία αναλογία με κάθε μέγεθος του αριθμητή και αντίστροφη αναλογία με κάθε μέγεθος του παρονομαστή. Το Q είναι ευθέως ανάλογο με τα ABCE και αντιστρόφως ανάλογο με τα DEF. Στην τέταρτη περίπτωση έχουμε σχέση μεταξύ του αθροίσματος φυσικών μεγεθών, αλγεβρικού ή διανυσματικού αθροίσματος και καθενός προσθετέου. Εδώ η περίπτωση είναι, η σχέση είναι μεριστική, όλων και μέρη. Το Q είναι το όλον και τα A, B, C κλπ. Είναι τα μέρη. Η πέμπτη περίπτωση είναι η σχέση μεταξύ της παραγόγου ενός φυσικού μεγέθους ως προς μια μεταβλητή και του φυσικού μεγέθους. Εδώ πρόκειται για παραγώγηση του φυσικού μεγέθους, είναι η διεργασία, η αντίστοιχη πράξη. Εδώ λοιπόν είναι μια συσχετική σχέση που συσχετίζει το ρυθμό μεταβολής του φυσικού μεγέθους ως προς μια μεταβλητή και του ίδιου του φυσικού μεγέθους. P ίσον dQ προς dA. Και υπάρχουν και άλλες σχέσεις που φαίνονται μέσα στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης. Από όλες τις περιπτώσεις που αναγράφονται στον πίνακα, μόνο οι τέσσερα αφορά μεριστική σχέση μεταξύ του οριζόμενου φυσικού μεγέθους και των άλλων μεγεθών μέσω των οποίων αυτό ορίζεται. Το Q ίσον α συν B και είτε βαθμωτό είτε διανυσματικό. Ας δούμε ένα σύνθετο παράδειγμα. Ο ορισμός της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος μέσα στο πεδίο βαρύτητας της Γης. Α1 λεκτικός ορισμός και Α2 ορισμός μέσω μαθηματικού τύπου. Ο λεκτικός ορισμός, δυναμική ενέργεια, είναι ενέργεια που έχει το σώμα λόγω της θέσης του μέσα στο πεδίο βαρύτητας της Γης και είναι ευθέως ανάλογη της μάζας του, της έντασης του πεδίου βαρύτητας της Γης και της διαφοράς ύψους από μια θέση που λαμβάνεται ως αναφορά. Η υπερτασσόμενη έννοια, η ενέργεια. Ο ορισμός μέσω μαθηματικού τύπου. εd ίσον m επί z επί α, όπου εd η δυναμική ενέργεια, m η μάζα του σώματος, z η ένταση του πεδίου βαρύτητας της Γης και α η διαφορά ύψους από τη θέση αναφοράς. Β. Ορισμός της κινητικής ενέργειας ενός κινούμενου σώματος, θεωρούμενος υλικού σημείου. Ο λεκτικός ορισμός είναι κινητική ενέργεια, είναι η ενέργεια που έχει το σώμα λόγω της κίνησής του και είναι ευθέως ανάλογη της μάζας του, του τετραγώνου της ταχύτητάς του και ενός αριθμητικού συντελεστή 0,5, το ένα δεύτερο. Η υπερτασσόμενη έννοια, η ενέργεια. Ο ορισμός μέσω μαθηματικού τύπου, εΚ ίσον ένα δεύτερο MV τετράγωνο, όπου εΚ η κινητική ενέργεια του σώματος, M η μάζα του σώματος και V η ταχύτητα του σώματος. Γ. Ο ορισμός της μηχανικής ενέργειας ενός σώματος μέσα στο πεδίο βαρύτητας της Γης. Εδώ τώρα έχουμε το λεκτικό ορισμό που είναι μηχανική ενέργεια, είναι το άθροισμα της δυναμικής ενέργειας του σώματος και της κινητικής ενέργειάς του.
Η υπερτασσόμενη έννοια εδώ είναι η μηχανική ενέργεια. Οι υποτασσόμενες έννοιες που έχουν ήδη οριστεί, η δυναμική ενέργεια και η κινητική ενέργεια. Και ο ορισμός μέσω του μαθηματικού τύπου είναι ε μίσον άθροισμα του ε d στην ε k. Ή με το ισότιμα ε μίσον mz as στην ένα δεύτερο mv τετράγωνο. Ε η μηχανική ενέργεια, ε d η δυναμική ενέργεια, ε k η κινητική ενέργεια του σώματος. Ας τα δούμε αυτά στο αντίστοιχο ενίο διάγραμμα. Έχουμε λοιπόν την ενέργεια, έχουμε το είδος της ενέργειας που είναι η μηχανική ενέργεια, έχουμε τα δύο μέρη της μηχανικής ενέργειας και έχουμε τα άλλα μεγέθη, το M, Z, As και V, τα οποία συσχετίζονται με συσχετική σχέση με τα εψιλοντέ και τα εψιλοκάπα. Ενώ τα εψιλοντέ και εψιλοκάπα είναι μέρη του εψιλομή. Εδώ έχουμε και τα τρία είδη σχέσεων. Η πρώτη είναι, η εψιλομή είναι είδος ενέργειας, τα εψιλοντέ και εψιλοκάπα είναι μέρη της εψιλομή και τα M, Z, As και V συσχετίζονται συσχετικά με τα εψιλοντέ και εψιλοκάπα. Η ειδοποιώς διαφορά των ενιών των φυσικών μεγεθών αλλά και άλλων μεγεθών, το βάζω σε εισαγωγικά, το τονίζω, είναι το ότι τα φυσικά μεγέθη είναι μετρήσιμες οντότητες. Οπότε ο ορισμός τους δηλώνει τη σχέση τους με άλλα φυσικά μεγέθη αφενός ποιοτικά, δηλαδή ποια είναι τα συγκεκριμένα άλλα φυσικά μεγέθη, και αφετέρου ποσοτικά, δηλαδή μέσω ποιας πράξης ή τέλεσης υπολογίζεται το μέτρο τους. Το δεύτερο μέλος κάθε μιας από τις σχέσεις ορισμού των φυσικών μεγεθών περιλαμβάνει τα σύμβολα των ενιών των άλλων φυσικών μεγεθών που αντιπροσωπεύουν ταυτόχρονα και τα μέτρα τους. Και η όλη παράσταση εκτελούμενη παρέχει το μέτρο του οριζόμενου φυσικού μεγέθους. Από τους παραπάνω λεκτικούς ορισμούς του παραδείγματος α1, β1 και γ1 και τους αντίστοιχους ορισμούς α2, β2, γ2 με μαθηματικούς τύπους, είναι φανερό ότι οι ορισμοί φυσικών μεγεθών μέσω μαθηματικών τύπων είναι στην ουσία συνοπτικές παραστάσεις με μαθηματικά σύμβολα αντίστοιχων λεκτικών ορισμών. Μπορούν δηλαδή να θεωρηθούν ως συμβολικά μεταφράσματα λεκτικών ορισμών από τη γενική γλώσσα στην ειδική γλώσσα των μαθηματικών. Όπως υπόθηκε πιο πριν, ένας οποιοσδήποτε μαθηματικός τύπος της μορφής 1, που δίνει ένα φυσικό μέγεθος Q ως συνάρτηση των άλλων μεγεθών A, B, C κλπ, δεν αποτελεί οπωσδήποτε ορισμό του μεγέθους Q. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε δύο σώματα α και β που είναι σε επαφή μεταξύ τους και το β ολισθαίνει προς τα δεξιά, γλιστράει προς τα δεξιά πάνω στο α. Το σώμα α ασκεί στο β μια δύναμη F. Λόγω του νόμου της δράσης και αντίδρασης το σώμα β ασκεί στο α την μείον F. Αν την F την αναλύσω στο κοινό εφαπτώμενο επίπεδο και κάθετα στο επίπεδο έχω τη συνιστόσα πάνω στο κοινό εφαπτώμενο επίπεδο την F ταφ και τη συνιστόσα κάθετη στο κοινό εφαπτώμενο επίπεδο, την F μη. Και το F είναι άθροισμα των F τα, διανυσματικό άθροισμα των F τα και F μη. Το F τα, η δύναμη, η συνιστόσα F τα, ορίζεται ως τριβή ολίσθηση. Η τριβή ολίσθηση, λεκτικά, ορίζεται ως η δύναμη που αντιτίθεται στην ολίσθηση. Η δύναμη αυτή είναι η φακτομενική συνιστόσα της δύναμης επαφής. Ο ορισμός μέσω μαθηματικού τύπου είναι τ' ίσον F με δείκτη τ'. Και η σχέση της με αυτήν, σύμφωνα με την εξίσωση 4, είναι μεριστική, γιατί είναι μέρος της δύναμης F. Απ' την άλλη μεριά, ο νόμος της τριβής ολίσθησης μεταξύ των επιφανειών δίνεται από το γνωστό τ' ίσον ή τα επί F μη. Η τ' είναι ανάλογη, είναι ένα συντελεστής η που είναι συντελεστής τριβής ολίσθησης επί την κάθετη συνιστόσα της δύναμης επαφής. Τα αφήσουν ή τα επί F μη. Αλλά αυτή η σχέση δεν είναι η σχέση ορισμού της τα. Η σχέση ορισμού είναι αυτή. Ο νόμος της τριβής ολίσθησης έχει μέσα στο πρώτο μέλος την τριβή ολίσθηση, το δεύτερο μέλος έχει την F κάθετη και το συντελεστή. Αυτή λοιπόν εκφράζει ότι η τριβή ολίσθηση είναι ευθέως ανάλογη της κάθετης δύναμης, αλλά όμως δεν ορίζει την τριβή ολίσθηση, η οποία ορίστηκε, όπως το είπαμε, από τη σχέση 5, ενώ ισχύει βέβαια και η σχέση 4.
Ήδη εξίσωσε όμως αν την λύσω ως προς τον συντελεστή τριβής, με αυτή τη μορφή αποτελεί την εξίσωση ορισμού του συντελεστή τριβής ολίσθηση. Είναι ανάλογος της ΤΑΦ και αντιστρόφως ανάλογος της κάθε της συνιστώσεως της δύναμης επαφής. Ένα δεύτερο παράδειγμα, κατά την προς τα κάτω κατακόρυφη ρήψη ενός σώματος το πεδίο βαρύτητας της γης, με αρχική ταχύτητα V0, ισχύουν οι εξισώσεις V V0 συν ZT και V τετραγωνική ρίζα του V0 τετράγωνων συν 2ZS, όπου το V είναι το μέτρο της ταχύτητας, το V0 είναι το μέτρο της αρχικής ταχύτητας, δηλαδή τη στιγμή T ίσον με 0, το Z είναι η ένταση του πεδίου βαρύτητας της γης, το S είναι το κατακόρυφο διάστημα από το σημείο εκκίνησης. Αλλά εδώ έχω δύο σχέσεις που δίνουν το V, αλλά δεν είναι σχέσεις ορισμού, δεν είναι εξισώσεις ορισμού της ταχύτητας V. Η εξίσωση ορισμού της ταχύτητας V είναι V ίσον DS προς DT, είναι η παράγωγος, ο ρυθμός μεταβολής του διαστήματος S που διανύει το σώμα ως προς το χρόνο T. Δηλαδή η εξίσωση λοιπόν αυτή είναι DS προς DT, όπου DT είναι ο στοιχειώδης χρόνος και DS η μεταβολή του διαστήματος μέσα στον στοιχειώδη χρόνο DT. Για το σώμα αυτό ισχύουν κάθε στιγμή οι τρεις εξισώσεις 7, 8 που αναφέρα προηγούμενος και οι 9 που δίνουν την ταχύτητα V, η κάθε μία μέσω διαφορετικής μαθηματικής σχέσης, η οποία είναι διαφορετική πράξη ή τέλεση ή σειρά πράξεων πάνω σε άλλα μεγέθη, όχι τα ίδια κάθε φορά. Και παίζει το ρόλο μιας διεργασίας αναδεικνύοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά της έννοιας V, που απορρέουν όμως όλα από τον ορισμό της έννοιας. Εδώ λοιπόν το σύνολο των σχέσεων αυτών παριστάνει την ταχύτητα V ταυτόχρονα ως έννοια αλλά και ως διεργασία, μέσω της οποίας αυτή μπορεί να υπολογιστεί. Είναι, όπως λέμε, διεργένεια, που είναι ο όρος PROCEPT, διεργασία συν έννοια, διεργένεια, το έχουμε καθιερώσει και στην ΕΛΕ, το έχουμε αποδώσει, και ο αγγλικός είναι PROCESS συν CONCEPT PROCEPT. Κάθε επιστημονικό μέγεθος που δίνεται ως μαθηματική συνάντηση άλλων μεγεθών, είτε αυτή είναι σχέση ορισμού του είτε όχι, είναι μια διεργένεια, δηλαδή ταυτόχρονα έννοια και διεργασία. Η χρήση δικτών. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η χρήση δικτών στο σύμβολο της έννοιας ενός φυσικού μεγέθους συχνά ισοδυναμεί με ορισμό υποτασσόμενης έννοιας. Ο δείκτης δηλαδή δηλώνει είτε διακριτικό χαρακτηριστικό της υποτασσόμενης έννοιας, περίπτωση ιδογονική σχέση, είτε διακριτικό μέρος της υποτασσόμενης έννοιας, περίπτωση της μεριστικής σχέσης. Ας δούμε παραδείγματα. Ιδογονική σχέση. V, το γένος, η ταχύτητα, η υπερτασσόμενη έννοια. V0, με δείκτη 0, το είδος, η ταχύτητα, τη χρονική στιγμή 0. Ο δείκτης 0, λοιπόν, είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό του είδους που το διακρίνει από το γένος, η ιδογονική σχέση. Άλλο παράδειγμα με τη μεριστική σχέση. Το όλον είναι F, η δύναμη επαφής, η υπερτασσόμενη έννοια. Το μέρος είναι F με δείκτη ταφ, που είναι η εφαπτομενική συνιστώσα της δύναμης επαφής. Το F μη είναι η κάθετη συνιστώσα της δύναμης επαφής. Άρα ο δείκτης ταφ είναι το διακριτικό μέρος και ο δείκτης μη είναι το διακριτικό μέρος των επιμερών εννοιών F' και F'. Και πρόκειται για τη μεριστική σχέση. Συμπεράσματα. Οι ορισμοί των φυσικών μεγεθών μέσω μαθηματικών τύπων δεν διαφέρουν στη φύση τους από λεκτικούς ορισμούς, απλώς είναι συνοπτικά διατυπωμένοι με μαθηματικά σύμβολα και πράξεις. Δεύτερη παρατήρηση. Συμπέρασμα. Ο γενικός τύπος ορισμού ενός φυσικού μεγέθους Q είναι η συνάρτηση Q ίσον F των A, B, C κλπ, η οποία σχετίζει το οριζόμενο φυσικό μέγεθος με άλλα φυσικά μεγέθη, τα οποία είναι ήδη γνωστά. Κάθε τέτοιος τύπος αντιστοιχεί και σε μια πράξη ή τέλεση. Οι περισσότεροι αντιστοιχούν σε συσχετικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών των φυσικών μεγεθών. Και μόνο όταν η πράξη είναι άθροιση, αλγεβρική ή διανυσματική, η αντίστοιχη σχέση είναι μεριστική σχέση. Από τους διάφορους τύπους που συνδέουν το φυσικό μέγεθος Q με άλλα φυσικά μεγέθη, ένας είναι ο τύπος που το ορίζει και αυτός είναι που το έχουν καθορίσει οι ειδικοί του πεδίου.
Όλοι οι άλλοι αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά του φυσικού μεγέθους πιού, ως τη διεργένειας, πρόσεπ, δηλαδή ως έννοιας ταυτόχρονα και ως τη διεργασίας. Τέλος, κλείνοντας, η χρήση δικτών στο σύμβολο της έννοιας ενός φυσικού μεγέθους συχνά δηλώνει ειδογονική σχέση, εξειδίκευση ή μεριστική σχέση, επιμερισμό και το δικτοδοτημένο μέγεθος αποτελεί έναν συμβολικό ορισμό ενός είδους ή ενός μέρους του φυσικού μεγέθους. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ζάλισα, Ιωσήφ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα τυχόν ερωτήσεις θα απαντηθούν μετά το τέλος της δεύτερης ομιλίας, που έχει τον τίτλο «Από τα μαθηματικά προς τις άλλες επιστήμες, το διαχρονικό ταξίδι των μαθηματικών όρων στην ελληνική γλώσσα», με ομιλητές τον κύριο Ασημάκη Φιλιάτουρα, επίκουρο καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και την Άννα Αναστασία της Σημειονίδη, ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τομέα δραστηριοτήτων ενδιαφερόντων, τη μελέτη και διδακτική του λεξιλογίου, την παραγωγή λέξεων, την νεολογία και την ορολογία. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε κανονικά. Ευχαριστώ. Ωραία. Να αλλάξετε και διαφάνειες κανονικά. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η παρούσα εργασία είναι μια σύμπραξη δύο πανεπιστημίων, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και έχει να κάνει με τη βασική θεματική του συγκεκριμένου συνεδρίου, του φετινού συνεδρίου, που συνδέεται με τη μαθηματική επιστήμη. Λοιπόν, το αντικείμενο της εργασίας μας είναι η ενασχόληση με την αρχή. Έχει να κάνει με τους όρους των μαθηματικών που μετακινούνται προς άλλες επιστήμες. Η ενασχόληση με την αρχαία ελληνική μαθηματική ορολογία είναι διαχρονική. Ήδη δηλαδή έχουμε τις πρώτες μελέτες από το 1960. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι είναι συχνό το φαινόμενο του διατομεακού ή εσωτερικού ορολογικού δανεισμού, δηλαδή μεταφορά ειδικών όρων από τη μια επιστήμη στην άλλη, συχνά μέσω γνωσιακών μηχανισμών όπως της μεταφοράς. Για παράδειγμα, η λέξη γέφυρα ξεκινά από την αρχιτεκτονική και μεταβαίνει προς άλλες επιστήμες μέσω της μεταφοράς, λόγω χάρη στη γυμναστική και την οδοντιατρική. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί αρκετά στη βιβλιογραφία. Βλέπετε εδώ English 98, Ευθυμίου και Κατσογιάννη 2004, Σιρώνη 2010, Φινάτου 2010 και Αναστασιάδη Σημειονίδη 2017. Εμείς σήμερα προτείνουμε ένα νέο όρο για αυτό το φαινόμενο, τον διατομεακό ή εσωτερικό ορολογικό δανεισμό. Συγκεκριμένα θα ερευνήσουμε σε μια πρώτη προσέγγιση τις διαχρονικές μετακινήσεις επιστημονικών όρων από τη μαθηματική επιστήμη προς άλλες, για να φωτίσουμε τη διεπιστημονική επίδραση των μαθηματικών στον επιστημονικό κόσμο, αλλά και δευτερευόντως να αναθεωρήσουμε κάποιες ετυμολογίες λεξικών που βασίζονται στο σημασιολογικό δανεισμό. Το υλικό που θα αξιοποιήσουμε προέρχεται κυρίως από το λεξικό κοινής νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, το ετυμολογικό τμήμα του οποίου, την εποπτεία του ετυμολογικού τμήματος του οποίου είχε ο Ευάγγελος Πετρούνιας. Θα εστιάσουμε όμως και σε συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης με βάση υλικό που έχουμε συγκεντρώσει από το Thesaurus Linguae Graecae. Στο λεξικό λοιπόν του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη εντοπίζουμε 75 όρους των μαθηματικών, οι οποίοι εμφανίζονται και σε άλλες επιστήμες, και αυτό παρέχει ενδείξεις για εσωτερικό ή παράλληλο δανεισμό από το γενικό λεξιλόγιο προς διάφορα ειδικά λεξιλόγια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού των μαθηματικών. Έτσι, τη λέξη αναλογία θα τη βρούμε ως επιστημονικό όρο στη βιολογία, τη νομική, τη γλωσσολογία, τη φιλοσοφία, το διαιρετό στη νομική, την αστρονομία, την ιατρική, τη χημεία, την νομική, τη φυσική, το θετικό στη γραμματική, τη νομική, τη φυσική, τη φωτογραφία, την οικονομία, τη στεφάνη στην αστρονομία, τη γεωμετρία, τη βοτανολογία και την ανατομία, και το ασήμετρο στον αθλητισμό, τη γεωλογία, την ηλεκτρολογία και την βοτανολογία. Οι όροι αυτοί αφορούν κυρίως μονάδες μέτρησης όπως το έκτος, χωροταξικές διαστάσεις όπως το ύψος, πράξεις όπως η διαίρεση, σχήματα όπως το τρίγωνο, σχέσεις συσχετήσεις όπως η αναλογία και έννοιες μέτρησης και τοποθέτησης όπως η λέξη μέσος. Μεγάλο μέρος των όρων αυτών εκκίνησαν από τη μαθηματική
επιστήμη και υιοθετήθηκαν από άλλες, αποτελώντας μάλιστα σε μεγάλο βαθμό τη βάση της δικής τους ορολογίας. Ενώ η βασικότερη γνωσιακή σημασιολογική διαδικασία που βοήθησε αυτή τη μετάβαση, από τα μαθηματικά δηλαδή προς άλλες επιστήμες, είναι η μεταφορά. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάποιες επιστήμες είναι προβλέψιμες για αυτή τη μετακίνηση, όπως η μετρική, η μουσική, η φιλοσοφία και η αστρονομία. Άλλες όμως είναι λιγότερο προβλέψιμες, όπως είναι η γραμματική και η γλωσσολογία. Για την επίδραση των μαθηματικών στη μουσική, βλέπετε το Μασέλο 2012, για τη φιλοσοφία Σάτλερ 2020 και για τη μουσική Αποστολοπούλου 2017. Τώρα, κοινή συνισταμένη των όρων αυτών είναι η έννοια του μεγέθους, του σχήματος, της συνύπαρξης, της ταξινόμησης, της δερετότητας και της εσωτερικής δομής και της καταμέτρησης, οι οποίες πρωτογενώς είναι βέβαια μαθηματικές, αλλά δευτερογενώς μπορούν να αφορούν 36 εντοπίσαμε στο λεξικό ετερόκλητες επιστήμες και τέχνες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 5 μεγάλες ομάδες, δηλαδή συναντούμε επιστημονικούς όρους των μαθηματικών σε 5 κατηγορίες επιστημών και τεχνών. Αυτές είναι οι θετικές φυσικές επιστήμες. Συναντούμε λοιπόν όρους στη χημεία, πληροφορική, γεωλογία, ηλεκτρολογία, μηχανολογία, αστρονομία, φυσική, λογιστική, γεωμετρία, αρχιτεκτονική, τεχνολογία, μετρολογία, στατιστική, μηχανική. Στις ιατρικές, βιοιατρικές, όπως βιολογία, βοτανολογία, ιατρική ανατομία. Ανθρωπιστικές, κοινωνικές, όπως φιλοσοφία, νομική, γλωσσολογία, γραμματική, αθλητισμός, λογική, κοινωνιολογία, πολιτική, στρατιωτική, μετρική, εκκλησιαστική, επιστημολογία, ψυχολογία, φιλολογία και αρχαιολογία. Οικονομικές, όπως οικονομία και ναυτική. Και βέβαια τέχνες, όπως η μουσική και η φωτογραφία. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε με βάση το υλικό του λεξικού ένα δείγμα τέτοιων όρων με εσωτερικό ορολογικό δανεισμό από τα μαθηματικά προς άλλες επιστήμες, είτε διαχρονικό, δηλαδή έχει συμβεί εντός της ελληνικής γλώσσας αυτή η μετακίνηση, είτε με συγχρονική διαμεσολάβηση ξένων γλωσσών, ως μεσολογικά δάνεια-αντιδάνεια. Δηλαδή, για αυτή τη μετακίνηση έχει παρέμβει μια ξένη γλώσσα μέσω του σημασιολογικού δανεισμού. Και θα σας τα παρουσιάσουμε αναθεματικό πεδίο, βάση δανεισμού και επιστημονικό τομέα. Σημειώνουμε και πάλι ότι οι ορισμοί και ετυμολογίες που παρέχουμε είναι συνοπτικές εκδοχές από το λεξικό, αλλά έχουμε κάνει και ήδη διασταυρωτική έρευνα στο TLG για τις ετυμολογίες. Η λέξη λοιπόν άβακας, που ξεκινάει στα αρχαία ελληνικά από τα μαθηματικά, μεταβαίνει στην ελιστική κοινή, στην αρχιτεκτονική αρχαιολογία, με την σημασία πλάκα στο επάνω μέρος του κοιονοκράνου. Η λέξη αριθμός επίσης ξεκινά από τα μαθηματικά γεωμετρία και μεταβαίνει στην ελιστική κοινή, στη γραμματική, ως διαίρεση των κλειτών μερών του λόγου ανάλογα με το πλήθος των πραγμάτων των προσώπων. Στη συνέχεια δεν θα αναφέρω τις σημασίες για λόγους συντομίας. Η διαίρεση μεταβαίνει στην ελιστική, στη μετρική. Η λέξη ευθύγραμμος ήδη στην αρχαία ελληνική μεταβαίνει στη φυσική. Η λέξη θετικός ήδη στην αρχαία ελληνική μεταβαίνει στη γραμματική και στην νέα ελληνική, στην ιατρική, στην ψυχολογία, στη νομική, στη φυσική, στη φωτογραφία και στην οικονομία. Βέβαια, μέσω σημασιολογικού δανεισμού από τη γαλλική λέξη positive ή την αγγλική positive. Λέξη κατιών μεταβαίνει στη μεσαιωνική, στη νομική ορολογία. Το μέγεθος ήδη στην αρχαία ελληνική μεταβαίνει στην αστρονομία. Η λέξη μέσο στην ελληνιστική κοινή μεταβαίνει στη γραμματική. Το μέτρο μεταβαίνει στη νεοελληνική, στη μετρική και στη μουσική ως σημασιολογικό αντιδάνειο. Η λέξη μηνίσκος στην νεοελληνική μεταβαίνει στην ανατομία πάλι ως αποτέλεσμα σημασιολογικού αντιδανισμού. Μονάδα από την ελληνιστική κοινή μεταβαίνει στη νέα ελληνική, στην οικονομική, τη στρατιωτική και την ιατρική. Η πλευρά ήδη στην αρχαία ελληνική μεταβαίνει στην ανατομία. Η πυραμίδα ήδη στην αρχαία ελληνική μεταβαίνει στην αρχαιολογία. Ο ρόμβος ήδη στην αρχαία ελληνική μεταβαίνει στην ναυτική. Τόξο ήδη από την αρχαία ελληνική στην ελληνιστική κοινή μεταβαίνει στην αρχιτεκτονική και στην μετεωρολογία. Και στην νέα ελληνική στην ανατομία και στη μουσική μέσω σημασιολογικού δανεισμού. Το τρίγωνο επίσης μεταβαίνει στην ελληνιστική, στην αστρονομία και το ύψος μεταβαίνει στη νέα ελληνική, στη μουσική, πάλι ως αποτέλεσμα σημασιολογικού δανεισμού. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μελέτες περίπτωσης, με βάση διαχρονική έρευνα που κάναμε στο TLG. Με την έρευνα αυτή, πέρα από το ότι αποδεικνύουμε βέβαια για ακόμη μια φορά αυτή τη μετακίνηση των σημασιών από τα μαθηματικά προς άλλες επιστήμες,
Ένα επιπλέον όφελος είναι ότι αναθεωρούμε σε κάποιο βαθμό και παραδεδομένες ετυμολογίες των σύγχρονων ελληνικών λεξικών, όπως του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, του Χρηστικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών και του Λεξικού Μπαμπινιώτη, που θεωρούν πολλούς από αυτούς τους όρους ως σημασιολογικά δάνεια. Ενώ εμείς στην έρευνά μας διαπιστώνουμε ότι μαρτυρούνται στην ελληνική γραμματεία νωρίτερα, δηλαδή στην αρχαία, την ελληνιστική, τη μεσαιωνική, και έτσι δημιουργούνται ενδείξεις για διαχρονική επιβίωση. Είναι κάτι το οποίο ήδη είχε παρατηρήσει η Μανουλέσου το 2016 να συμβαίνει. Εμείς το επιβεβαιώνουμε σήμερα και με στοιχεία από τη μαθηματική επιστήμη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι σημασίες αυτές δεν είναι αποτέλεσμα σημασιολογικού δανεισμού, αλλά είναι αποτέλεσμα μετακίνησης εντός ελληνικής γλώσσας ως αποτέλεσμα διαχρονικής επιβίωσης. Η λέξη λοιπόν αναλογία ξεκινάει από την αρχαία ελληνική στα μαθηματικά και μεταπηδάει στη φιλοσοφία γλωσσολογία λόγω χάρη στον Αριστοτέλη και αργότερα κατά ελληνιστική κοινή στον Αριστοτέλη στο έργο Ηθικά Νικομάχια και αργότερα κατά ελληνιστική κοινή στη φυσική βοτανολογία λόγω χάρη στο Θεόφραστο, στο έργο Περιφυτών Ιστορίε, τον Εμέσιο, στο έργο Περιφύσεως Ανθρώπου και στο Διογέννη Λαέρτιο, στο έργο Βίοι Φιλοσόφων. Να διευκρινίσω εδώ ότι στα πρακτικά μπορείτε να δείτε και τα σχετικά χωρία που αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Εδώ για λόγους συντομίας δεν καταγράφουμε τα παραθέματα. Επομένως, η λέξη δεν είναι σημασιολογικό δάνειο στη σημερινή σημασία από τα γαλλικά αναλογή και προπορσιόν και το αγγλικό προπόρσιον, όπως λένε τα λεξικά, αφού σχεδόν όλες οι επιστημονικές σημασίες μαρτυρούνται στη διαχρονία. Η λέξη όγκος, με τη σημασία χώρος που κατέχει κάθε υλικό σώμα, εκκινεί από την αρχαία ελληνική στα μαθηματικά και τη φυσική και μεταπηδά στην ελληνιστική στην ιατρική για να δηλώσει την παθολογική μάζα ιστών, λόγω χάρη στο γαλινό, στο έργο των Ιπποκράτους γλωσσών εξήγησης. Εδώ έχουμε λοιπόν και μια υποψία ότι δεν αποκλείεται να είναι και πιο πρώιμη αυτή η μετακίνηση ήδη από τον Ιπποκράτη, και στον Κάσιο τον ιατροσοφιστή, στο έργο Ιατρικά ζητήματα και φυσικά προβλήματα, με βάση τη μαθηματική έννοια της κατάληψης του χώρου και της προσάφησης συγκέντρωσης. Επομένως, η ιατρική σημασία είναι πολύ πιθανό να μην είναι σημασιολογικό δάνειο από τη γαλλική λέξη του μέρα, αλλά ελληνική δημιουργία ή τουλάχιστον σημασιολογικό αντιδάνειο. Λέξη έλικα, οι λέξεις έλικα και πλευρά είναι γεωμετρικοί όροι που απαντούν βέβαια στην αρχαία ελληνική και μεταπηδούν στην ιατρική, την ανατομία και την βοτανολογία. Συγκεκριμένα, η λέξη έλικα εντοπίζεται στην αρχαία ελληνική ελληνιστική στο γαλινό, στο έργο των Ιπποκράτους γλωσσών εξήγησης και στον Θεόφραστο για τη βοτανολογία, στο έργο Περιφυτών Ιστορίε, και η λέξη πλευρά στην αρχαία ελληνική στον Αριστοτέλη, στο έργο Περιζώων Ιστορίας. Τέλος, τη γλωσσολογική ορολογία, κάτι πολύ ενδιαφέρον, σε μεγάλο βαθμό οι αλεξανδρινοί γραμματικοί βασίστηκαν σε όρους των μαθηματικών για να αναπτύξουν τη γλωσσολογική ορολογία, την βασική γραμματική ορολογία. Για παράδειγμα, η λέξη αόριστος, αριθμός και βαθμός, που είναι όροι της γραμματικής, κινούν βέβαια από τα μαθηματικά. Και αυτό γιατί και η γραμματική προβλέπει σε μεγάλο βαθμό ταξινόμηση και διαβάθμιση. Για παράδειγμα, η λέξη αριθμός απαντά ως γραμματικός όρος στον Απολλώνιο το Δύσκολο, στο έργο Περί Συντάξεως. Συμπεράσματά μας λοιπόν, η ορολογία της μαθηματικής επιστήμης επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την ορολογία άλλων επιστημών, όχι μόνο θετικών, όπως ήταν το αναμενόμενο, αλλά και μη προβλέψιμων επιστημών, όπως κοινωνικών και ανθρωπιστικών. Και μάλιστα αυτό έγινε ήδη από την αρχαία ελληνική, με αποτέλεσμα τον εσωτερικό διατομεακό δανεισμό όρων. Αυτό οφείλεται στη φύση και τη μεθοδολογία της μαθηματικής σκέψης, που προτάσει την μέτρηση, την καταμέτρηση και την ταξινόμηση, έννοιες οι οποίες είναι μαθηματικές, αλλά είναι όμως και έννοιες βαθύτερα επιστημολογικές. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η μεταπίδηση είναι ελληνογενής και όχι πάντοτε αποτέλεσμα ή συναποτέλεσμα σημασιολογικού δανεισμού από ξένες γλώσσες, όπως παρουσιάζεται στα σύγχρονα γενικά ερμηνευτικά λεξικά. Εδώ σας δείχνουμε την βιβλιογραφία που αξιοποιήσαμε, ελληνική και διεθνή. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω πως μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις και για τις δύο ομιλίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, σηκώνοντας χεράκι, είτε να χρησιμοποιήσετε το chat. Ναι, κυρία Κατσογιάννη. Ναι,
Ακούγομαι, είναι εντάξει το μικρόφωνο μου, ναι. Ναι. Καταρχήν δεν ξέρω αν είναι ακόμη εδώ η κυρία Λαμπροπούλου. Θέλω πάρα πολύ να την ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι δεν είναι σε αυτή την ομιλία που κάνουμε τις ερωτήσεις, αλλά βρήκα μερικά πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτά που μας είπε. Και απλώς ήθελα να το πω, περίμενα τη στιγμή. Η ερώτηση μου όμως είναι για τον Κώστα τον Παλαιοντή, που είπε ότι οι μαθηματικές και οι λεκτικές και οι λεκτικοί ορισμοί είναι ισοδύναμοι. Αλλά εγώ παρατήρησα στα παραδείγματα που έδωσε ότι σε κάποιους ορισμούς δίνονται περισσότερα στοιχεία στο λεκτικό ορισμό. Ας πούμε στην κινητική ενέργεια, αν θυμάμαι καλά το παράδειγμα, ο λεκτικός ορισμός αναφέρει την αιτία και μετά το μαθηματικό ορισμό. Δηλαδή μας λέει με τι ισούται η κινητική ενέργεια ορισμός, αλλά μας περιγράφει και όλα στην αιτία. Σε ένα λεξικό δεν θα το κάναμε ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δίλημα για το τι θα κάνουμε. Ίσως να ξαναδούμε τα παραδείγματα, Κώστα, δεν ξέρω. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω. Αλλά δεν μου φάνηκε τόσο ισοδύναμο και ακριβώς μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι θα έκανα σε ένα λεξικό. Θα τρόμαζα μάλλον. Ίσως η περιγραφή λεκτική θα έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά δεν είναι ότι αλλάζει η φύση του ορισμού με τα μαθηματικά, απλώς είναι στη γλώσσα των μαθηματικών κάποια πράγματα παριστάνονται με σύμβολα και πράξεις. Έτσι. Ναι, και εκεί δεν χωράνε κάποια πράγματα που βάζουμε στη γλώσσα. Αυτό είναι που παρατήρησα. Ομολογώ με κάποια έκπληξη, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Απλώς το κοίταζα μπροστά. Αν θέλεις, βάλε καμιά διαφάνεια να δούμε το παράδειγμα. Νομίζω ήταν με την κινητική ενέργεια. Ήταν με τα ίδια ενέργειας. Όπου στη γλώσσα προσθέτουμε και την αιτία. Που μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό, αλλά μετά δεν είχα σκεφτεί ότι αυτό δεν μπορεί να φανεί στο μαθηματικό ορισμό. Ελπίζω να μην είναι πολύ μεταξύ μας η συζήτηση. Δεν θυμάμαι ποιος αριθμός διαφάνειας ήταν, αλλά νομίζω ήταν στα ίδια ενέργειας κάπου. Δεν προχωρεί, γιατί δεν προχωρεί. Με παίζει δάμε, δεν προχωρεί. Για να δούμε. Πάτα κατευθείαν τη διαφάνεια. Όχι. Αρνείται. Δεν πειράζει, διάβασέ μας. Γίνεται με τα βελάκια προς τα πίσω. Ή αλλιώς, ναι, αυτό που κάνετε τώρα. Στο μεταξύ να πω ότι είναι από τις πιο ωραίες συνεδρίες που έχω παρακολουθήσει στα συνέδρια. Κοιτάξτε, εδώ που λέμε τις δυνάμεις, έτσι, η δύναμη F ασκείται από το α στο β. Okay. Η κάθετη δύναμη δεν το μετακινεί σύμφωνα με την ολίσθηση, έτσι, δεν το μετακινεί, δεν έχει. Αυτή που δρά αντίθετα και αντιτίθεται στην ολίσθηση είναι η F tau. Ναι, αλλά κάπου έδινες και την αιτία. Ναι, διότι αφού αυτό εδώ λέει ότι εδώ γλιστράει το πάνω σώμα πάνω στο κάτω, το β πάνω στο α. Και η δύναμη F tau είναι αυτή που αντιτίθεται στην ολίσθηση. Εξορισμού έτσι το σχήμα δείχνει βέβαια ότι η F tau αυτή είναι. Δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, πήγαινε στον ορισμό όμως της κινητικής ενέργειας. Η δύναμη που αντιτίθεται στην ολίσθηση, έτσι, είναι ο λεκτικός ορισμός, διότι αυτό... Όχι στην τριβή ολίσθηση, πήγαινε στην κινητική ενέργεια, αν θυμάμαι σωστά. Στην κινητική ενέργεια. Νομίζω. Όχι. Ταχύτητα, τριβή... Και στη μηχανική είχαμε ένα θέμα. Κοίτα τι γράφει ο ορισμός. Ενέργεια που έχει το σώμα λόγω της κίνησής του και είναι βεβαίως ανάλογη. Και στη δυναμική ενέργεια που έχει το σώμα λόγω της θέσης του μέσα στο πεδίο βαρύτητας. Αυτό εννοώ. Αυτό το κομμάτι του ορισμού δεν φαίνεται στον τύπο. Ούτε στη δυναμική ενέργεια, ούτε στην κινητική. Όχι, δεν φαίνεται καθόλου.
τον τύπο, δεν φαίνεται, ο τύπος δεν πάει χωρίς αυτά εδώ από κάτω, δηλαδή τα μεγέθη τα άλλα, διότι το μέγεθος... Ο τύπος λέει ότι η δυναμική ενέργεια είναι ευθέως ανάλογη της μάζας, της έντασης του πεδίου βαρύτητας της γης και της διαφοράς ύψους του σώματος από μία θέση που λαμβάνεται ως αναφορά. Αυτό λέει, αν κατάλαβα. Άρα είναι η θέση που συμμετέχει εδώ πέρα. Δεν λέει όμως ο τύπος ότι αυτή η ενέργεια οφείλεται στη θέση, δηλαδή εννοώ ότι είτε θα έπρεπε να αφαιρεθεί αυτό από το λεκτικό ορισμό για να είναι ισοδύναμη, που είναι η μόνη πρακτική λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, το M και το Z εδώ είναι σταθερά. Και αυτό που μεταβάλλεται είναι το S, είναι το ύψος. Έτσι. Άρα δηλώνεται ότι είναι λόγω της θέσης του, γιατί το S αυτό δηλώνει. Τη θέση μέσα στο πεδίο βαρύτητας. Okay. Να το δούμε και στον επόμενο ορισμό με την κινητική. Γίνεται το ίδιο. Κινητική ενέργεια. Να δούμε. Εδώ. Ναι, κατά μία έννοια, ναι, γιατί η κίνηση προφανώς συνδέεται με την ταχύτητα. Η ταχύτητα εκφράζει την κίνηση. Ναι, okay, εντάξει. Ναι. Απλώς είναι... δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα έκανα αν είχα να δώσω ορισμό. Θέλω να το σκεφτώ πολύ ακόμα. Εντάξει. Ναι, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο. Μας έβαλες και homework. Τώρα εντάξει. Θα δω και αυτά τα παραδείγματα συγκράτησα. Θέλω να δω και τα υπόλοιπα. Αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Δεν μου φάνηκε άμεσα ισοδύναμο. Γι' αυτό. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μήπως υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από το κοινό? Νομίζω ότι κυρία Τωράκη. Κυρία Τωράκη, σωστά. Ναι. Απλά για το ζήτημα ότι το ερώτημα που έκανε πριν η Μαριάννη Κατσογιάννου. Ακούτε. Διακόπτεται. Ο ήχος. Δεν σας ακούμε. Δεν ακούμε. Διαλείψεις, Κατερίνα. Έχω κακό δίκτυο. Απλά ήθελα να πω ότι έχει δίκιο η Μαριάννα, άτομα, με την τύπη. Θα δευτερήσω τα ο ίδιος ο τύπος δεν καταλαβαίνει όλο αυτό που σημαίνει, το οποίο θα αναπτύσσουμε με λόγια. Δεν αφαιρώ με αυτό που έθεσε ο Κώστας. Ως ο τύπος, δηλαδή, είχε ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι είναι ο ορισμός. Κατερίνα, δεν σε ακούμε. Έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία. Δυστυχώς. Γιατί είναι με εγκαλύψεις. Ναι, μήπως θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε το chat. Δεν ακούστηκε καλά. Δεν με διακόπτε. Αφήστε το. Με το chat, εντάξει, το. Θα μου πάει η ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ όμως, ωστόσο. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, μήπως... επειδή έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο, μήπως θα θέλετε να περάσουμε στο να ενημερώσουμε για το πρόγραμμα, κυρία Βανταζάρα, να ενημερώσει για το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές και τον Κώστα τον Βαλαντή και τον Ασημάκη τον Πιάτρο με την κυρία Αναστασιάδη, που τις πολύ ενδιαφέρουσες όντως ομιλίες και που μας, δηλαδή πραγματικά, σήμερα με τα μαθηματικά μας άνοιξαν νέους ορίζοντες. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα θέματα και προσεγγίσεις. Θα σας πω κάποια πρακτικά θέματα, έτσι, οργανωτικά. Αύριο θέλω να θυμίσω ότι η πρώτη συνεδρία το πρωί θα γίνει μέσω Zoom. Σας στέλνω ξανά το σύνδεσμο στο chat. 10 με 12 θα είναι η πρωινή συνεδρία. Στην πρωινή συνεδρία 10 η ώρα είναι η ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή, του Κριστόφρος.
Καλό είναι να συνδεθείτε 15 λεπτά νωρίτερα για να ξεκινήσουμε ακριβώς 10 και να τηρήσουμε το πρόγραμμα. Και μετά τις 12, στις 12.30 θα μεταφερθούμε πάλι στο γνωστό αυτό σύνδεσμο WebEx και την συνεδρία μας εδώ, 12.30 με 1.30. Και μετά έχουμε την απογευματινή συνεδρία, 5 με 7, πάλι στον ίδιο σύνδεσμο που είμαστε τώρα. Αυτά όσον αφορά τα οργανωτικά. Ελπίζω να σας δούμε όλους αύριο. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και την καλεσμένη μας ομιλήτρια, την κυρία Λαυροπούλου, και τους εκπροσώπους όλων των συνδιοργανωτών, και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο συνέδριο. Ευχαριστούμε και όλους τους συνέδρους, όλοι όσοι είστε πάνω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.